καφέ. Σταρ καφέ. Σταρ καφέ. Σταρ καφέ. Καφέ, καφέ, καφέ. Καφέ, καφέ, καφέ. Σταρ καφέ. Σταρ καφέ. Σταρ καφέ. Καφέ, καφέ, καφέ. Εμένα να με θυμίσετε αν δούμε άσπρη μέρα. Φοβερό! Ψηφίζουμε και κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Μωρό μου τι μας κάνουνε. Φοβερό! Ψηφίζουμε και κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Φοβερό! Καινούριος έρωτας υπάρχει στη ζωή μου. Καινούριος έρωτας γιατρεύει το κορμί μου. Καινούρια επαφή. Κι πέντε στήσεις μου να γίνονται αφή. Καινούριος έρωτας υπάρχει στη ζωή μου. Καινούριος έρωτας γιατρεύει το κορμί μου. Καινούριος έρωτας, καινούρια επαφή. Κι πέντε στήσεις μου να γίνονται αφή. Σε μια στιγμή. Και κοίτα, κοίτα που θα ξενυχτήσω πάλι. Μ' αυτά τα λόγια που μου λέει με τρελαίνει. Και κοίτα, κοίτα που θα ξενυχτήσω πάλι. Τη φωνή του ακούω και με πεθαίνει. Και κοίτα, κοίτα που θα ξενυχτήσω πάλι. Μ' αυτά τα λόγια που μου λέει με τρελαίνει. Και κοίτα, κοίτα που θα ξενυχτήσω πάλι. Τη φωνή του ακούω και με πεθαίνει. Ανησυχώ, ανησυχώ. Έχω προαίσθημα κακό. Ανησυχώ, ανησυχώ. Μη βγει αληθινό. Όταν τις νύχτες στο κρεβάτι το παίζεις λάγνο θηλυκό. Με ένα κλισέ που βγάζει μάτι, τότε διπλά ανησυχώ. Όταν το παίζεις ερωτηλός κι όλο τρελίτσες μου ζητάς, τότε μου μπαίνουνε οι ψηλοί πως ίσως να μου τα φοράς. Σταρ καφέ. Καλημέρα, καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Σταρ καφέ και σήμερα είναι η σταθερή σας ζεστή συντροφιά από το πρωί στις 10 μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι. Η παρέα είναι πολύ ζωντανή σήμερα. Ακούω θορύβους εξ αριστερών. Σε λίγο θα σας μεταφέρουν, αυτό το θόρυβο και επί οθόνης. Τώρα εγώ παίρνω μόνο τα μηνύματα και η Βίκη. Καλημέρα, Βίκη. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ξέρεις ποιος θα είναι κοντά μας. Να το ακούσω, γιατί δεν πρόλαβα να ενημερωθώ. Η Πολίνα, η οποία Πολίνα ήρθε με ψιλοτάκουνο και η καημένη, ο ταξιτζής, δεν ξέρω τι έπαθε ο άνθρωπος πρωί-πρωί. Μπέρδεψε τα στενά, την άφησε σε κάτι μποστάνια. Και ήρθε. Σε κάτι χωράφι. Μα δεν είπα εγώ, εδώ μέχρι λαγό βγάζεις. Δηλαδή έτσι και έχεις ένα ντουφεκάκι μαζί σου. Το έχει λαγό ανοίξει το και η περίοδος κυνηγίου. Είμαστε λέω, μέσα, νόμιμοι. Είμαστε εντός. Είμαστε εντός. Εκτός από την Πολίνα όμως, κοντά μας και ο Δημήτρης Κόκοτας και κοντά σας πολλά πολλά θέματα, πολύ πολύ χρήσιμα για σας αλλά και δώρα. Να ξεκινήσω από τη χθεσινή μας νικήτρια, η οποία θα έχει στη διάθεσή της μια χύτρα ταχύτητος αξίας 80.000 δραχμών. Είναι η κυρία Παπαθανασίου Ευγενία. Κυρία Ευγενία, σύντομα θα είναι στα χέρια σας να μαγειρεύετε με μεγάλη ευκολία και πολύ πολύ νόστιμα. Αλλά για να πάθετε το ίδιο που έπαθε η κυρία Ευγενία, θα καλέσετε το 090 23 28 20. 090 23, 28, 20 και μια χύτρα ταχύτητος αξίας 80.000 δραχμών σας περιμένει. Επίσης ένα θέμα το οποίο είναι έτσι
πολύ καυτό θέμα. Για να τα δηλαδή ακούσω. Μέσα στο κτίριο του στα... Μου χρειάζεται, γιατί στα... με το air condition εδώ έχω ψοφήσει. Λοιπόν, σε λίγο ανεβαίνουν θέμα. Οι θερμοκρασίες και αυτό τι σημαίνει. Ότι θέμα. Έχουμε την φίλη μου τη Μαρία τη Σινιόρη. Τη γνωρίζετε. Η κυρία Καιρός. Η κυρία Καιρός. Που σας λέει τα νέα, την πρόβλεψη, την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό και για το Σαββατοκύριακο κτλ. Η κυρία Μετεωρολογία. Λέει και οδύρετε, έχουμε ένα κλάμα και ένα θρήνο από το πρωί. Έχασε το σκυλάκι της, κάντε κάτι. Σκύλο ή γάτα. Α, γατάκι! Τι μάρκα είναι, όχι τι ράτσα. Τι μάρκα είναι. Μάρκα είναι. Λοιπόν, να σου πω, εκτός από λάτα, χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι σιαμαίος γάτος, ονόματι Αλέξης. Φωνάξτε ένα Αλέξης, άμα δείτε καμιά γάτα να την γυρνάει. Κάτι θα βρούμε. Στην περιοχή Κάραβελ τον έχει χάσει τον Αλέξη η Μαρία μας και κλαίει. Αυτό το υποσημειώνω. Δεν θέλω να βγαίνει κλαμμένη στον καιρό. Χαλάει και το make-up. Λοιπόν, και το χρώμα του Αλέξη είναι κάτι σε μπέζ, σε καφέ, σε γκρι. Τώρα αν έχει και μέρες να εμφανιστεί, καταλάβατε, μπορεί να έχει σκουρίνει λιγάκι από το βρώμα έξω και να πλησιάσει. Λοιπόν, πού να πάρουμε... Α, στο δικό σας τηλέφωνο θα πάρετε. 34-24-552. Star Cafe, το δικό σας τηλέφωνο. Χρησιμοποιήστε το και γι' αυτό. Μαρία Σινιόρη, πονεμένη ιστορία σας, παρακαλώ καλέστε. Αλέξη τον λένε, φωνάξτε Αλέξη. Γκρι, μπέζ, καφέ το χρώμα, σιαμαίος γάτος. Νιάου κάνει συνήθως. Εκτός αν μαθαίνει ξένες γλώσσες που κάνει γαβγά. Είναι απαραίτητο να κάνει νιάου. Νιάου όμως θα κάνουμε γλυκά και στη Στέλλα. Όλο καινούργια κόλπα μου μαθαίνεις καθημερινά εδώ πέρα. Ναι, ανεξάντλητη είμαστε. Εδώ είμαστε κολπατζούδες όλες, χωρίς κόλπα. Περιτώ να σας πω ότι με κυνηγάει ο Τεό, γιατί η ρίζα έχει μεγαλώσει, έχει σκουρίνει. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά δεν έχω χρόνο να πάω να κάνω τη ρίζα. Θα με υπομείνετε για λίγο ακόμη με αυτή τη διαφορά στο χρώμα, αλλά είναι φυσικό. Δεν δίνει μια φυσικότητα. Στείλτε να την κάνουν και την παίρνει αύριο. Δεν ανάγκη. Στείλτο. Στο φτιάξουν και αύριο θα είναι καινούριο. Σταμάτη μου, σε παρακαλώ. Μην με εκθέτεις από το πρωί. Είναι πολύ νωρίς. Είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά και μέχρι και τη 1 και μισή. Αν ξεκινήσουμε έτσι, θα εκτροχιαστούμε εντελώς. Βλέπω. Έπεσε πολύ δουλειά. Έπεσε πολύ δουλειά, δεν το συζητώ. Στέλλα μου, μόδα. Αλλά έχουμε και όμορφα αγόρια εκτός από τις φίλες μου σήμερα. Απαραίτητο. Απαραίτητο. Μπορούμε να τους έχουμε κάθε μέρα. Όχι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι, με δόσεις. Με δόσεις για να σας λείπουν. Να μας λείπουν, να τους επιθυμούμε και να ξανάρχονται. Αυτό. Μόδα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η εταιρεία John των αδερφών Μεϊμάρογλου. Με δύο νέες φίρμες. Είναι η Del Piero και η Ferruccio. Δίνει μια αίσθηση άνεσης φέτος. Δεν αγνοεί κανέναν άνδρα και κανένα τρόπο ζωής. Τα ζεστά απαλά πλεκτά από αέριο και σενίλ ολοκληρώνουν ένα σύγχρονο νεορομαντικό look. Το καμιλό, το καφέ, το λαδί και το μπλε σε συνδυασμό με το μαύρο προσθέτουν πάθος στην καρδιά του χειμώνα. Απολαύστε τα. Της γης, αν ήσουν άστρο της αυγής, μαργαριτάρι. Μες στους γαλαζιούς τους βυθούς και στους ουράνιους θησαυρούς, ξανθό φεγγάρι. Δεν θα περίμενα να έρθεις, ούτε να φύγεις μέσα στις γιορτές στα φώτα. Πρωτού σ' αγγίξω και χαθεί ότι αγάπησα απλά στο νου τη ρώτα. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να'ρθω λίγο και να δω πώς περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό. Thank you.
καθυρί σου βροχή. Στο προσκεφάλι σου τα σύννεφα γερμένα. Μες στον καθρεφτή σου γελάς. Κάτι απ' τη λάμψη σου θα κρύψεις και για μένα. Σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό. Κλειστά μαλλιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω πως περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό. Σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους και μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι, και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποίησε να. Γίνεσαι άνεμος κι εσύ, γίνεσαι άνεμος κι εσύ. Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Ένα τίποτα με συντροφεύεις και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις. Και γίνεσαι άνεμος κι εσύ, γίνεσαι άνεμος κι εσύ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ. Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους. Τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω. Αγκαλιάσα κι εγώ τους πεντανέμους. Από τι σε θυμίζει δραπετεύω και γίνομαι άνεμος κι εγώ. Γίνομαι άνεμος κι εγώ. Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους. Και τώρα πια με αυτούς θα ταξιδεύω. Λάτρεψα κι εγώ τους πέντε ανέμους. Τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω. Γίνομαι άνεμος κι εγώ. Γίνομαι άνεμος κι εγώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ. Τι να πω, τι να πω, η Κατερίνα μου κλέβει την παράσταση, τι να πω, τέλος πάντων. Εταιρεία Τζον, των αδερφών Μεϊμάρογλου, με κεντρική διάθεση Μεγάρων 14 στην Νίκαια. Μεγάρων 14 στην Νίκαια. Το τηλέφωνο είναι 49 20 205. Επαναλαμβάνω, 49 20 205. Κατάστημα λιανικής πώλησης Τζον, Παπανικολή 26 στο Κερατσίνο.
Παπανικολή 26 το Κερατσίνι και το τηλέφωνο 4619-308. 4619-308. Με δύο νέες φίρμες λοιπόν, τα Ντελπιέρο και Φερούτσιο, η εταιρεία John ήταν κοντά μας σήμερα. Αχ, ανεβάστε το καλή για μένα, το βάλατε. Το ρεφρενάκι. Μισή σου λεπίδα που με κόβει. Δυο κομμάτια, τέσσερα, δεκατέσσερα. Μας άφησαν και φύγαν. Δυστυχώς. Έτσι είναι οι άντρες. Έτσι. Ένα χαρακτηρισμό για τους άντρες. Έρχονται, αφήνουν τα σημάδια τους και φεύγουν. Okay. Αναγκαίο κακό. Αναγκαίο κακό. Τι έχουμε να τους πούμε. Ας είσαι παντρεμένη, ξέρεις. Να τους πούμε, ναι. Να μας προσέχουν. Ναι, αλλά σηκώθηκε και έκανα το show τους, μας έπαιξαν και έφυγαν. Σημασία. Τίποτα, πολύ. Να, τι μεγάλο ψυχή είναι αυτή. Βίκυ. Οι άντρες μας λέει κάνουν ώρα. Είναι χωρισμένοι. Δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι τόσο εγωκεντρικά άτομα. Είναι νάρκιστοι. Είναι ερωτευμένοι και είναι σόλοι. Τι να μας κάνουν. Ναι, αλλά τα δικά μας παιδιά δεν είναι από αυτούς που στείνονται στον καθρέφτη, ξέρεις, με τις ώρες και κάνουν και να τα μούσκουλα και να το φτώ και να το after shave και να τις κρέμες. Τετράγωνο σαγόνι. Υπάρχουν άνδρες που βάζουν περισσότερες κρέμες από εμάς. Υπάρχουν. Υπάρχουν, σε εκνευρίζουν αυτοί. Μα είναι φοβερό να σηκώνεσαι το πρωί, ας πούμε. και να βλέπεις τον άντρα σου να βάζει κρέμα. Το χειρότερο είναι να κλέβει την κρέμα σου. Το χειρότερο είναι να κλέβει την κρέμα. Στάσου τώρα, πάμε. Σε προσωπική εμπειρία. Μιλάς προσωπική για... Από προσωπική εμπειρία. Μιλάς από προσωπική εμπειρία. Πάντα. Σου κλέβει την κρέμα προσώπου. Ναι. Μήπως χρησιμοποιούσε και άλλα προσωπικά σου αντικείμενα. Μέχρι εκεί πρόλαβες να δεις. Βίκυ μου, σώσε μας. Κοίταξε, από τα πολύ παλιά χρόνια οι άντρες έβαζαν διάφορα ψημίθια στο πρόσωπο. Τι έβαζαν, Βίκυ μου. Είχαν βοστρίχους τους οποίους κατσάρωναν. Λοιπόν, μην τελέμε τώρα ότι μόνο οι σημερινοί άντρες, μην τρελαθούμε. Από την αρχαιότητα ακόμα. Τα κάνουν για να είναι αρεστοί σε εμάς αυτό. Κρέμες και ψηλοτέτια δεν έχει σημασία. Σε άλλα να μην προχωράνε, στην ένδυση να μην προχωράνε. Α, γι' αυτό ρώτησα για άλλα και στα ενδότερα, ναι, της ένδυσης. Εκεί ανησυχώ κι εγώ, σε εκείνο το σημείο. Στην ένδυση, ναι, και στα ενδότερα της ένδυσης. Τι έγινε? Στάσου τώρα να δει. Τι κάνεις εδώ μέσα? Δεν τον πρόλαβα. Φλόρ, έρχεται δίπλα και πειράζει τα κόρια. Αν είναι δυνατόν στην εκπομπή. Βίκυ μου, η Κρή. Πολύ καλά είναι η Κρή. Η Κρή. Πάρα πολύ καλά τους βρίσκω. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Πού τους βρήκες μαζί με μένα? Έχω 2-3 εκεί και κάνω γκάλωπ μέσα στο βεστιάριο. Μπαίνει πρωί-πρωί η Μαρίνα Τσιντικίδου. Δεν μου λες, πώς είναι η Κρή από χθες. Τη λέω, πώς είσαι, έλα μωρό μου. Πώς είσαι. Τι έβαζε. Έφαγα το φτερό του αυτοκινήτου. Λοιπόν, μια που μιλάμε για κρύους αυτή τη στιγμή, έχουμε την Πανσέλινο, το κυρίαρχο σημαντικό γεγονός, ουράνιο γεγονός που γίνεται σήμερα. Η Πανσέλινος λοιπόν αυτή, ως προς τους κρύους, στοχεύει πού, σκοπεύει πού, λαιλατεί πού, στις κτήσεις, συναισθηματικές κτήσεις, δηλαδή εδώ μπορεί να χάσουμε και αγάπες. Να, η σινιόρη που είναι κρυός έχασε το γατάκι της, κατάλαβες. Λοιπόν, μπορεί να χάσουμε αγάπες αν δεν προσέξουμε, μπορεί να χάσουμε όμως και χρήματα. Τώρα υπάρχουν τα ατυχήματα της ζωής που είναι πολύ σοβαρά και υπάρχουν τα ατυχήματα της τσέπης. Αυτά είναι πολύ λιγότερο σοβαρά, είναι λιγότερο σοβαρά. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα ισοφαρίσουμε κάποια στιγμή. Η Πανσέλινος πραγματικά αυτή, για να σοβαρευτούμε, όπως λέει και η Στέλλα Κατέβα. Μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση. Να κάνουμε. Έτσι να τσεκάρω δηλαδή αν, ναι, αυτά που λαμβάνω σαν εμπειρίες γύρω-γύρω, ναι, και αυτό, ναι, που ακούω, ναι, όντως οφείλονται στην Πανσέλινο. Για πες με. Πολλές αναποδιές, δηλαδή. Πάμε για μια δουλειά ή έχει αργήσει ο άλλος, ναι, έτσι, ακριβώς. Μια γενικότερη ασυνεννοησία και ένα αλλαλού. Δυσλειτουργία των, ναι, πραγμάτων, ναι, 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 πολλά, το οποίο δημιουργεί μόνο εκνευρισμό. Γίνεται στο τέλος την εναγίνη, αλλά πολύ με αργοπορία και δύσκολα. Με αργοπορία και αυτό που συμβαίνει είναι τα δύο ουράνια σώματα που για μας κάνουν την Πανσέλινο, είναι τα κυρίαρχα, είναι ο Ήλιος και η Σελήνη, τουλάχιστον για την αστρολογία. Είναι λοιπόν, έρχονται απέναντι. Τι είναι ακριβώς, έρχεται το ένα
απέναντι στο άλλο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές αντιλήψεις. Αν θέλεις, δεν υπάρχει αυτή η ομοφωνία, αυτή η σύμπνοια, η οποία θα έκανε τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα. Να επαναλάβω όμως εδώ, πριν συνεχίσω, για τον κρυό δεν τελείωσα, να επαναλάβω ποια ζώδια επηρεάζει αυτή η Πανσέλινος. Επηρεάζει τους Ταύρους, τους Σκορπιούς, τους Λέοντες και τους Υδροχώους. Μη σκεφτείτε ότι η Πανσέλινος αυτή είναι κάτι θανατηφόρο και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα και δεν πρέπει να βγείτε από το σπίτι σας. Απλώς, τουλάχιστον για τους Ταύρους, εκεί που γίνεται η Πανσέλινος, έχει και κάποια πιο θετικά στοιχεία, που σημαίνει ότι η σημερινή ημέρα, ναι, μεν μπορεί να είναι κουραστική, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να έχει και ένα όφελος. Δεν λέμε δηλαδή στην Πανσέλινο δεν κάνουμε. Αντίθετα, με λίγη Πανσέλινο, όπως λέμε, και κάποια πολύ ευνοϊκά άλλα στοιχεία, μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Άλλωστε, τις πιο σημαντικές δουλειές τις κάνουμε ακριβώς εκεί που γίνεται η γέμιση του φεγγαριού και όχι στη χάση. Τώρα στη χάση μπορούμε να φυτέψουμε βολβούς, να κάνουμε διάφορα άλλα, αλλά αυτά θα τα πούμε ως προς τη γεωργία μια άλλη μέρα. Στη δεν ανάγκη σήμερα. Είναι η καλή περίοδος. Λοιπόν, βέβαια, είναι για βολβούς που είναι κάτω, για καρπούς που είναι πάνω από τη γη κλπ. Κλπ. Μια μέρα όμως θα τα πούμε αναλυτικά αυτά. Το δελτίο του αγρότη. Λοιπόν. Το επόμενο βήμα είναι η ενημέρωση του αγρότη. Του αλιέα. Του αγρότη. Λοιπόν, η Πανσέλινος αυτή, έξοδα πάσης φύσεως, πιθανόν καθυστερήσει κάποιο θέμα οικονομικό που περιμένετε να προχωρήσει, αλλά σε γενικές γραμμές δεν σας επηρεάζει δυσάρεστα, εξακολουθώ να λέω τον κρυό. Η αυριανή ημέρα επίσης είναι αρκετά θετική και η επόμενη μέρα, οπότε κάντε προγραμματάκι, ιδιαίτερα από αύριο το μεσημέρι και μετά, υπάρχει πιο επικοινωνιακή διάθεση και πολλά πράγματα αρχίζουν να εξελίσσονται με ρυθμούς που θέλετε. Τώρα, ως προς τις σχέσεις, είπαμε ότι χρειάζεται μια στοιχειώδης προσοχή, όχι ότι σκοπεύει ή στοχεύει ή επενεργεί στις σχέσεις σας κατευθείαν και θα δημιουργήσει κάποια αναταραχή, αλλά χρειάζεται μια στοιχειώδης προσοχή και σε συνεταιρισμούς και σε σχέσεις. Σίγουρα η αυριανή μέρα πιο θετική. Και πάμε στον Ταύρο. Η σημερινή Πανσέλινος οφεί να παρατηρήσετε, να επαναξιολογήσετε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις και να δείτε τι δεν προχωρά στο ρυθμό που θέλετε, τι πρέπει να βελτιώσετε, τι να αλλάξετε. Μπορούμε εδώ δηλαδή να πούμε ότι ένας κύκλος κλείνει, μπορεί να είναι ένας κύκλος ενός τρόπου εργασίας, σε ένα χώρο, μπορεί να είναι μια απόφαση να αλλάξετε κάτι σημαντικό, ένα τομέα της εργασίας, όπως επίσης να επαναξιολογήσετε σχέσεις, δηλαδή το γάμο, τη σχέση σας ή και το γάμο και τη σχέση σας, δεν ξέρω ποιο από τα δύο, αν είστε μπερδεμένοι, θα πάρει μπρος. Κάτι όμως εδώ δεν πάει το πακέτο όλο μαζί. Σήμερα λοιπόν μια ημέρα ιδιαίτερη, λίγο ευνοϊκή και περισσότερο ημέρα ταλαιπωρίας. Ίσως σας ευνηδιάσει κάποιο γεγονός. Φανείτε λοιπόν ψύχρεμοι, μην τα χάνετε αν κάτι δεν είναι στα σχέδιά σας ή αν αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα. Προσοχή στην υγεία και στα διάφορα μικροατυχήματα ή μικροζημιές. Και πάμε στους διδύμους. Έχετε κυνηγήσει έτσι σαν παιδιά, ως παιδιά έχετε κυνηγήσει πυγολαμπίδες. Τι είναι πυγολαμπίδες, αυτές οι κολοφωτιές που κυνηγάμε όταν είμαστε πιτσιρίκια. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι αυτό το διάστημα. Τώρα την έπιασα, τώρα μου φύγε, τώρα θα την πιάσω. Ένα τέτοιο πράγμα. Σε δουλειές, σε σχέδια που έχετε κάνει, γίνεται ένα πράγμα, δεν ολοκληρώνεται. Θα περιμένετε να πάει παρακάτω και αυτό μετατίθεται και δεν μπορείτε να βρείτε το σωστό άνθρωπο στη σωστή στιγμή. Δηλαδή όλα με μια αδιάκοπη κούραση. Πιστεύω ότι έχετε μπει στο πνεύμα, δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, δεν είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με την Πανσέλινο που προανέφερα. Οι μέρες αυτές είναι γενικώς τσιτωμένες, έχουν πολλά να φροντίσετε και μια γενικότερη ασυνεννοησία, δηλαδή αυτή η έλλειψη σύμπνοιας, συνεννόησης, και δεν βρίσκεται εύκολα τώρα ανθρώπους, άτομα να σας συνδράμουν σε αυτά τα οποία επιδιώκετε. Η σημερινή Πανσέλινος έχει ένα διαφωτιστικό χαρακτήρα. Μπορεί δηλαδή να ρίξει μια δέσμη φωτός σε πράγματα τα οποία είναι κρυφά, είναι περίεργα, δεν είναι ξεκάθαρα και να δείτε πώς θα προχωρήσετε από αύριο και μετά. Η αυριανή ημέρα, μια ημέρα που χρειάζεται πνεύμα συμβιβαστικό, έτσι λέω, όταν η σελήνη και άλλα πράγματα είναι στο ζώδιό μας, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς αντιδρούν οι άλλοι που βρίσκονται κοντά μας, γιατί πολλά εμπόδια μπορεί να έρθουν αν δεν ενημερώσουμε, αν δεν λάβουμε υπόψη τις θέσεις του άλλου. Μια ημέρα ευνοϊκή κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτήν την εύνοια δεν θα την πάρετε ούτε απλόχερα, ούτε πολύ εύκολα. Και πάμε στον καρκίνο.
Φυσικά και δεν σας προτείνω να νιώθετε ικανοποιημένοι σε οποιαδήποτε κατάσταση. Αυτό το έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Εγώ λέω σε οποιαδήποτε κατάσταση έλεγε, έχω καταφέρει και νιώθω ικανοποιημένος. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά δεν είναι και ότι πρέπει να ζητάτε τα πάντα τώρα. Μάλιστα, σας συμβουλεύω να ψάξετε λίγο καλύτερα και να δείτε τι υπάρχει αυτή την περίοδο καλύτερο στη ζωή σας. Δηλαδή, αν κάτι πάει στραβά, μην λέτε «Α, όλα πάνε στραβά». Επιμερίστε εκείνο που δεν πάει πολύ καλά και χαρείτε τα υπόλοιπα. Κάτι τώρα, δηλαδή σαν επιλεκτική μνήμη. Έτσι. Δύο χρόνια εύκολο. Τώρα, μπορεί να χάσετε ορισμένα δαχτυλίδια, αλλά δεν χάσατε και τα δάχτυλα. Α, αυτά έχουν μείνει. Λοιπόν, να σκεφτείτε το καλύτερο, το καλό που υπάρχει αυτόν τον καιρό και όχι δύο πράγματα που χάθηκαν και τρία που θα έρθουν αργότερα. Τι υπάρχει τώρα, αυτό να εκτιμήσετε. Και αυτό ισχύει και για τις σχέσεις σας και για οικονομικά. Και απροπό, οι μέρες αυτές είναι πολύ καλές για οικονομικά θέματα, για συμφωνίες, για να σπρώξετε κάποια αγοραπολισία και αρκετά καλές, όχι καλύτερες, αλλά αρκετά καλές και για τις σχέσεις σας και για τα αισθηματικά σας. Τώρα, οι Πανσέλινους αυτοί εδώ μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα μεταξύ φιλίας και αισθημάτων, φίλων και σχέσεων αισθηματικών ή φλερτ και όλα αυτά. Λοιπόν, περισσότερη προσοχή σε αυτό το τομέα. Όμως, κατά βάση θεωρώ ότι είσαστε από τους πιο ευνοημένους αυτών των ημερών. Μιλάμε λοιπόν πολλά πολλά. Και πάμε στο Λέοντα. Οι επιλογές που μπορείτε να έχετε αυτές τις ημέρες είναι εξαιρετικά λίγες. Ίσως σήμερα να είναι και λιγότερες ακόμα από τις λίγες. Και είναι πολλά αυτά τα οποία θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε και να φροντίσετε, μάλιστα με έναν ενοχλητικό κάπως χαρακτήρα. Πώς λέμε, πρέπει να βγει... Παρακαλώ, κυρία μου. Καλημέρα σας, καταρχάς. Καλή σας μέρα. Συγγνώμη, φυλάω γρήγορα. Δεν έχει. Γεια σας. Είναι Λέωνη, κυρία. Έβαλε κατά δεν τρόπο... το χάνω αυτό, δεν το χάνω δεν με τίποτα. Χάνεις, δεν το με χάνω. Τίποτα. Μάτς μου στον αέρα. Πανσέλινος. Αεροφύλημα λέγεται αυτό που είδατε τώρα. Είναι το αεροπλανικό. Συγγνώμη, συγγνώμη, παιδιά, έκανα το παν για να προλάβω το λιοντάρι. Πανσέλινος σήμερα, λοιπόν, καταλάβετε. Πανσέλινος σήμερα. Ναι. Πείτε κάτι καλό. Λέμε ότι δεν κλεινόμαστε μέσα σπίτι μας όταν έχει πανσέλινος. Και δεν περιμένουμε να πέσουν τα κεραμίδια επάνω μας. Ναι, ναι. Απλώς βγήκαμε. Εμείς. Φροντίζουμε. Ναι. Εσύ πήγες σε όλα τα χωράφια. Έπαθες μια ψιλοζημιά. Ναι, γιατί για να έρθει στο Στάρι είναι πια μια διαδικασία αλλιώτικη από τις άλλες. Άμα δεν ξέρεις το δρόμο. Διότι εγώ την πρώτη μέρα που ήταν να έρθω στο Στάρι, τι έκανα. Σταματάω. Πριν πόσο καιρό, κυρία Παγιατάκη μου. Είναι από δύο μήνες περίπου. Α, ναι, γιατί τώρα άλλαξε ο δρόμος. Τώρα. Λοιπόν, ναι. Κάθομαι εκεί στο ποτάμι και πιάνω κουβέντα με έναν οδηγό φορτηγού. Ναι. Ψιτ, ψιτ, μήπως ξέρεις πώς θα πάω στο Σταρ. Ναι. Ακολούθα, μου λέει. Πάω εγώ από πίσω, έρχεται, με φέρνει σε δύο λεπτά. Και εγώ έκανα ψιτ, ψιτ σήμερα και έπεσα σε ένα μποστάνι. Αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει. Ψιτ, ψιτ, σαμαρούλια δεν κάνουμε. Στους οδηγούς φορτηγών λέμε κάνουμε. Λοιπόν, είχε αυτή τη μικρή ταλαιπωρία, αλλά από την άλλη έχει τη δυνατότητα να πει τα σχέδιά σου, να λάμψει και. Δεν είναι όλο μας τα λέτε, μας τα λέτε και εκεί που είναι να μας δώσετε ένα κάτι, τσαπ, σας δίνουμε. Λοιπόν, πρόσεξε, από τον Ιούνιο και μέχρι τις 26 Οκτώβρη, κουράστηκες φοβερά. Πάρα πολύ. Δεν προχωρούσαν τα πράγματα που ήθελες, ναι. Καλά, αλλά με πολύ δυσκολία. Με στρίτζωμα, με τούτο, με εκείνο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, 2, 3, 4, 5 μέρες δεν έχει ανοίξει κάτι. Πολύ, πολύ. Ορίστε, να το βλέψε. Του λόγου του αληθές. Παρακάτω θα ανοίξει ή κλείνει τώρα. Όχι, ίσα ίσα. Θεωρώ ότι μετά από τις 15-20, Νοέμβρη. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, πήρατε τη δόση σας τώρα και για το παρακάτω. Πάμε όμως να δούμε ότι στη σημερινή μέρα φυσιογνωμικά πρέπει... Φυσιογνωμικά σου φέρνει, Λιοντάρη, η Πολίνα. Η Πολίνα, φυσιογνωμικά δεν σου φέρνει, αλλά όταν αρχίσει και μιλάει η Πολίνα και κινείται, είναι 100%. Είναι χοροσκόπο λάσπα, γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Οροσκόπο λάσπα. Ναι, ναι, φοβερό. Έχει ενταχθεί τώρα στο... Όχι, είναι οροσκόπος λάσπα και άλλοι 4 πλανήτες στον καρκίνο, αυτό είναι. Εγώ είμαι ένας πλανήτης έχει ολόκληρος. Πολύ... Έχει πλανήτες πολλούς στον καρκίνο. Α, μάλιστα. Ναι, οροσκόπο. Αλλά όταν αρχίσει και μιλάει... Και σελήνη. Εντάξει, λες είναι. Έχει αυτό το εμφαντικό, ξέρεις, που έχουν τα λιοντάρια στο μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι τόσο τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί το 1947 και 1948. Ήταν ο Πλούτωνας εκεί και κάνει περισσότερο αυτά τα άτομα να μοιάζουν με σκορπιούς και λιγότερο με λιοντάρια. Είναι πιο σιωπηλά, πιο εσωτερικά, πιο μυστήρια. Λοιπόν, έχετε τον Ερμή αυτό τον καιρό σε μια πολύ ευνοϊκή θέση και αυτό σημαίνει ότι αρχίζουν και κινούνται πράγματα. Ναι. Και δουλειές και συζητάμε και τι θα κάνουμε παρακάτω και εν όψη χρημάτων βρισκόμαστε, τα οποία όμως δεν θα λάβετε αυτήν την στιγμή. Το ξέρω. Μέχρι τις 20 θα δανείζεστε και μετά θα ξεχρεώνετε. Είναι αυτά που σου παίρνει τα δανεικά. Και θα δώσει πίσω. Για να πάμε όμως και στην Παρθένο. Είναι πιθανόν, μάλλον έτσι είναι, να κυνηγάτε πολλά αυτό τον καιρό.
και βέβαια να πιάνετε τα λιγότερα ή τα μικρότερα από τα σημαντικά, από τα μεγάλα που κυνηγάτε. Θα δεχτείτε, το έχετε δεχτεί μάλλον, ότι η ζωή σας αργοπερπατάει. Είναι πολλές οι υποχωρήσεις που πρέπει να γίνουν για να καταφέρετε ένα καλό επίπεδο στις συνεργασίες σας αλλά και στο σπίτι. Βέβαια μπορεί να μην είναι τίποτα από αυτά, μπορεί να είναι μια ανησυχία για τον ίδιο το χώρο που μένετε ή για το χώρο που εργάζεστε, μιλάω χωροταξικά αυτή τη στιγμή, ή για τα άτομα, τα συγγενικά που σας πλαισιώνουν, τα άτομα τα πολύ κοντινά. Μια ανησυχία δηλαδή η οποία είναι διάχυτη και μπορεί να μην εκπορεύεται από εσάς. Μπορεί να είναι μια σκέψη, μια ιδέα που έχει κολλήσει μες στο μυαλό. Θα έλεγα δηλαδή ότι ακόμα θα πρέπει να φεθείτε λίγο στη λιτότητα της έκπληξης παρά να παίρνετε αυτά τα καλά που έχετε βάλει κατά νου. Υπάρχει μια ρευστότητα μεγάλη, τη ζείτε, την καταλαβαίνετε κάθε στιγμή. Η σημερινή μέρα, όλους απρόπτως, δεν είναι δύσκολη για εσάς. Η Πανσέλινος αυτή δηλαδή δεν επενεργεί με έναν αρνητικό τρόπο. Απλώς υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να τακτοποιήσετε θέματα που αφορούν σε κάποιο τομέα του δημοσίου, είτε αυτό είναι δικαιοσύνη, είτε είναι εκκλησία. Επίσης, ό,τι έχει σχέση με το δημόσιο. Και άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, χρειάζεται δηλαδή προς τα εκεί το μάτι, κάτι πρέπει να διορθωθεί. Σε ό,τι αφορά το μεταφορικό μέσο, σπουδές, συμφωνίες και όλα αυτά, είπαμε και χθες και προχθές, μεγαλύτερη προσοχή. Τι λέτε, τι γράφετε, τι υπογράφετε και επίσης ραντεβού που μπερδεύονται, που ακυρώνονται, όχι όμως ότι η σημερινή μέρα είναι, δυσάρεστη ή αρνητική. Αντίθετα, σε εσάς αύριο θα πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο, γιατί έχει βαβούρα, μπορεί να αλλάζει το πρόγραμμά σας, μπορεί απροειδοποιητά να τύχουν πράγματα τα οποία δεν έχετε σκεφτεί και να τα φορτωθείτε την τελευταία στιγμή. Ως προς τις σχέσεις, τα αισθηματικά σας δηλαδή, οι μέρες αυτές είναι περίεργες, το καταλαβαίνετε. Μην περιμένετε πολλά για να μην νιώσετε παραπονεμένοι. Και πάμε στο ζυγό. Εσείς είναι γνωστό ότι δεν μπορείτε να ζήσετε και να αποδώσετε χωρίς συντροφιά. Εσείς ακόμα δηλαδή και τις χαρές της μοναξιάς. Θα μου πείτε τώρα η μοναξιά έχει χαρές. Έχει και αυτή η χαρά. Φτάνει να ξέρει να τις πάρεις. Λοιπόν, και τις χαρές της μοναξιάς εσείς θέλετε να τις ζήσετε με παρέα. Δεν θέλετε μόνοι σας. Όλη αυτή η περίοδος εδώ έχει κάτι καλό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το καλό? Προσφέρει άτομα, προσφέρει καταστάσεις που μπορεί να σας εκδηλώσουν την αγάπη, τη συμπάθεια, τη συμπαράσταση. Ίσως όχι στο βαθμό που θα θέλετε, γιατί εσείς τώρα με την αγάπη είσαστε και λίγο πηγάδι χωρίς πάτο. Όσοι σας δίνουν τόσο θέλετε. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν αυτά οι μικροεκπλήξεις και ίσως από εκεί που δεν περιμένετε. Είναι οι μέρες αυτές θετικές. Η Πανσέλινος αυτή δεν επηρεάζει κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ξόφαλτσα τώρα, ξόφαλτσα λέμε, κάτι με τα οικονομικά. Δηλαδή μπορεί να βγάλει ένα λογαριασμό, μια κάρτα που λύγει, κάτι που πρέπει να δώσετε. Βγάζετε όμως χρήματα και αν δεν έχετε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν προοπτικές και θα υπάρχουν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Θα πρέπει λοιπόν να ψάξετε με ποιον τρόπο θα εκμεταλλευτείτε τις ημέρες αυτές. Όσοι έχετε γεννηθεί 15 με 23 Οκτωβρίου, είσαστε οι πλέον φτωχοί, ας το πούμε έτσι, του ζωδίου. Εσείς δηλαδή που δέχεστε τις πιο δύσκολες επιρροές αυτή τη στιγμή. Άρα το καλό σε εσάς αυτομάτως γίνεται καλούτσικο. Η αυριανή μέρα όμως εξαιρετικά θετική για εσάς. Και πάμε στο Σκορπιό. Οι ρυθμοί είναι εύκολο τώρα να γυρίσουν έτσι από το αργό, από το slow, στο τσάμικο, στο rock and roll, κάτι τέτοιο. Και η Πανσέλινος αυτή εδώ δεν έχει έτσι ηθική υπόσταση. Δηλαδή μπορεί είναι μπαμπέσα να σας την κάνει την τελευταία στιγμή. Εκεί που έχετε υπολογίσει ότι όλα πάνε ρολόι, ότι προχωράνε όπως τα θέλετε και ιδιαίτερα κάποιο σχέδιο που υπάρχει αυτό τον καιρό. Το σχέδιο μπορεί να αφορά για κάποιον, να αφορά για κάποιον σε οικονομικά, σε σχέση, σε αισθηματικά, ο καθένας σας βέβαια, πώς λέμε, 30 Απόστολοι, ο καθένας με τον πόνο του. Αλλά η Πανσέλινος αυτή εδώ λοιπόν έχει από τη μία μεριά ότι μπορείτε να υποφεληθείτε κάπως, από την άλλη μεριά πληρώνετε διόδια για να πάρετε αυτό το υποφελούμε κάπως. Θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα σχέσεις που αυτό τον καιρό και ιδιαίτερα από τον Ιούνιο και εδώ σκαμπανεβάζουν, δεν περνάνε καλά. Εδώ δηλαδή μπορεί να έχουμε το τελειωτικό χτύπημα αν είναι προδιαγεγραμμένη η σχέση ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει. Υπομονή λοιπόν, διαλλακτικότητα και προσοχή στην υγεία και τα μικρά αλλά ωστόσο ενοχλητικά ατυχήματα. Δεν είναι μέρες άσχημες αυτές για σας. Ένα γεγονός όμως μπορεί να μπει εμβόλυμα και να σας ανατρέψει αυτά που έχετε σχεδιάσει. Και πάμε στον τοξότη.
είναι σοφότερο για αυτές εδώ τις ημέρες, όλες τις ημέρες, να αφήνετε πολύ χώρο στο πρόγραμμά σας για το αναπάντεχο. Γι' αυτό που δεν έχετε σκεφτεί, γι' αυτό που δεν έχετε σχεδιάσει, γι' αυτό που έρχεται μπαμ και κάτω. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε ένα ολόκληρο πρόγραμμα και αυτό να αναβληθεί την τελευταία στιγμή. Υπάρχει επίσης μια ψιλοκαθυστέρηση παντού σε όλα τα θέματα και μια χοντροκαθυστέρηση στο πολύ βασικό που θέλετε να επιτύχετε. Όμως, ο Ερμής, είπαμε, περνάει, βρίσκεται στο ζώδιό σας εκεί και αυτό σημαίνει ότι κάποια καλύτερα πράγματα παρά από τις 8 Οκτωβρίου και μέχρι τώρα θα αρχίσουν να συμβαίνουν τώρα. Και όσον αφορά συμφωνίες και όσον αφορά οικονομικά, προετοιμάζεται δηλαδή το οικονομικό, ψήνεται τώρα και ο Σονούπο θα σκάσει μύτη και θα είναι ευνοϊκό. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα η οποία επενεργεί με έναν επιβαρυντικό τρόπο σε επαγγελματικά ή κάποιον τομέα της εργασίας σας και υγεία. Αυτά τα δύο, μεγαλύτερη προσοχή. Ως προς τα αισθηματικά, το έχουμε πει, είναι μια πάνω, μια κάτω αυτή τη στιγμή. Και πάμε στον εγώ καιρό. Εσείς το μάθημα της ζωής το μαθαίνετε εδώ και 2 χρόνια, έχετε περάσει πολλά, έχετε αποδειχθεί expert στην υπομονή και την ψυχραιμία. Δεν νομίζω ότι οι μέρες αυτές έχουν να προσθέσουν κάτι ιδιαίτερα αρνητικό σε εσάς. Αντίθετα, θα έλεγα ότι η σημερινή μέρα μπορεί να έχει και κάτι θετικό, δηλαδή από κάτι που πάει να στραβώσει την τελευταία στιγμή να προκύψει κάποιο κέρδος, κάποια τακτοποίηση, ένα κάτι το οποίο είναι θετικό. Όλες αυτές οι μέρες εδώ ενδείκνυνται για να κάνετε βελτιωτικές κινήσεις και σε οικονομικά και σε σχέσεις και στις σπουδές, δεν είναι άσχημα τα πράγματα, μπορείτε δηλαδή να φορτσάρετε κάπως και μάλιστα προτιμώ να κάνετε τα πιο σημαντικά, τα πιο αποφασιστικά τώρα παρά να τα αφήσετε για το τέλος του μηνός. Η σημερινή μέρα λοιπόν κάπως ευνοϊκή και η αυριανή έτσι και έτσι, χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις και χωρίς ιδιαίτερο χρώμα όπως θα λέγαμε. Και πάμε στον υδροχό. Το κύκλωμα του μυαλού όπως και το κύκλωμα της καρδιάς σας αυτές τις μέρες είναι υπερφορτωμένα. Θα πρέπει να προσέξετε λοιπόν να μην αποσυντονιστούν. Υπάρχει φόρτιση συναισθηματική, φόρτιση εδώ, φόρτιση εκεί, αργοπερπατάνε τα πράγματα. Θα μου πείτε πόσο ακόμα. Όσο κατεβαίνει ο Νοέμβρης προς τα κάτω, τόσο και θα αρχίσει να ανοίγει ένας δρόμος και θα μπορείτε να κινηθείτε κάπως καλύτερα και πιστεύω ότι πιο ικανοποιημένοι θα είσαστε και από τη σχέση σας. Όχι αυτή τη στιγμή. Η Παρσέλινος αυτή μπορεί να διαρρήξει σχέσεις εκ του διαρρέω, όχι διαρρέω, μπορεί να σπάσει σχέσεις οι οποίες δεν είναι σε ένα καλό επίπεδο ή δεν έχουν αυτό που λέμε μέλλον. Εδώ λοιπόν θα φανούν και συνεργασίες και σχέσεις. Προσέξτε αυτές τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν στη ζωή σας. Δηλαδή, να τσακωθείτε ας πούμε με τον αδελφό σας ή με τον γείτονα, τον οποίο θα έχετε συνέχεια, αυτό δεν είναι πολύ καλό γιατί αν δημιουργηθεί μια κατάσταση θα την ανέχεστε για πάρα πολύ καιρό. Όπου λοιπόν είναι σοβαρές σχέσεις και πολλά συμφέροντα, φανείτε περισσότερο διαλλακτικοί. Και λέω και συμφέροντα γιατί οικονομικά μέχρι τις 20 του Νοέμβρη δεν νομίζω ότι βγαίνει και κάτι πολύ θετικό. Άρα λοιπόν προσοχή επιβεβλημένη. Και πάμε στους ηχθείες. Θέλω να ελπίζω ότι η ψυχαγωγία που παίρνετε αυτόν τον καιρό δεν είναι μόνο όταν βάζετε ηλεκτρική σκούπα ή όταν κοπανάει το μίξερ, αλλά ότι υπάρχουν και ήχοι πιο ευχάριστοι. Βέβαια, αυτοί οι πιο ευχάριστοι ήχοι βρίσκονται μέσα σε κακοφωνίες. Κακοφωνίες που έχουν σχέση με την εργασία, κακοφωνίες με συγγενικά άτομα, ο ένας στο μακρύ του, ο άλλος στο κοντό του. Και είπα σκούπα, γιατί οι μέρες αυτές εδώ τι κάνουν. Σας προτρέπουν να σκουπίσετε ό,τι άχρηστο στη ζωή σας, ό,τι δεν προχωρά, ό,τι δεν έχει πλέον λόγο να βρίσκεται. Αυτό μπορεί να ξεκινάμε από έναν τρόπο εργασίας ή όλη την εργασία, από εκεί που μένουμε, από τον τρόπο που ζούσαμε μέχρι σήμερα ή σκεπτόμαστε. Είσαστε λοιπόν σε μια διαδικασία αλλαγών που περιλαμβάνει τους περισσότερους τομείς της ζωής σας. Θα πρέπει να πάτε προσεκτικά, όχι παρορμητικά τώρα. Μάλιστα, οι μέρες έχουν κάτι θετικό, αλλά από την άλλη μεριά δεν προχωράν τα πράγματα, δεν προχωρούν τα πράγματα όπως θα θέλετε. Φανείτε περισσότερο υπομονετικοί, κάντε τις προσπάθειες, θα δείτε ότι από το τέλος σιγά σιγά του Νοέμβρη πολλά πράγματα θα αρχίσουν να ανοίγουν. Και επίσης όσον αφορά τις σχέσεις σας, οι μέρες αυτές δείχνουν έτσι μια ιδιαίτερη τρυφερότητα. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε ενέργειες και να τις ζεστάνετε, να τις βελτιώσετε κάπως. Τις ιδιαίτερες σχέσεις σας, τις ιδιωτικές, τις αγαπημένες. Αυτές. Ένα λιοντάρι τι θέλει για να είναι ευτυχισμένο? Ένα λιοντάρι. Αυτό είναι πολύ έτσι, γενικευμένο. Ένα συγκεκριμένο λιοντάρι τι θα ήθελε?
Όχι, σιγά, ξέρεις, γιατί δεν μπορεί να τη συμβεί. Εξουσία. Αλλά δεν το λέει. Όχι, δεν το λέει. Ο Λέων, ξέρεις πώς εξουσιάζει. Δίνοντας τους άλλους. Καλή εξουσία όμως, εντάξει. Ανάλογα. Ανάλογα. Δεν είναι καλή εξουσία, δηλαδή μπορεί να δίνει ο άλλος λεφτά και όμως να σου φέρεται σαν να είσαι υπήκοος. Πράγμα που δεν το θέλεις, το θέλεις. Όχι. Αν στο κάνουν εσένα, να σε εξουσιάζουν και να σου δίνουν μόνο κάτι. Λοιπόν, δεν λέω ότι όλα τα λιοντάρια είναι έτσι, αλίμονο. Δεν είναι Μέγας Ναπολέων. Και σε προσωπικό επίπεδο σχέσεων ή μόνο. Σε προσωπικό επίπεδο το λιοντάρι θα κάνει το εξής. Αν αγαπήσει κάποιον και είναι λιγότερος από αυτό, θα θελήσει να τον φέρει στο ίδιο επίπεδο για να μπορεί να τον λατρεύει. Και μόλις το φέρει στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή, το βαριέται κιόλας. Το βαριέται, ναι, τον αλλάζει και παίρνει κάτι άλλο. Ναι. Αλλά αργεί όμως να βγει από σχέσεις. Είναι από τα ζώδια. Υδροχόοι, Σκορπιοί, Ταύροι και Λέοντες. Είναι τα ζώδια τα οποία βγαίνουν πολύ αργά. Πρέπει δηλαδή τη σχέση, παρόλο που τους λέει άλλους, σε αυτή τη σχέση μη μένεις, δεν έχει να σου δώσει τίποτα. Έχει θα εξαντλήσει και το τελευταίο μόριο ελπίδας που μπορεί να υπάρχει. Σωστό αυτό. Και μετά θα φύγει, αλλά θα είναι τελειωτικά. Και όχι ερωτικές μόνο σχέσεις και φιλίες. Δηλαδή το λιοντάρι είναι πιστό. Όλα δένεται. Τα περιθώρια. Εξαντλεί τα περιθώρια, εξαντλείται όμως και ο ίδιος. Είναι ανεξάντλητος. Ξέρεις γιατί, γιατί έχει πιστεύει ότι στην, καταρχάς πιστεύει ότι δεν μπορεί κάποιος να τον πουλήσει, να του κάνει κάτι κακό. Και το δέχεται και την πατάει. Θα αλλάξει τον άλλο. Την αλλάξει. Ναι. Παραπλανής και αποπλανής. Τελεία. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Καλά, ναι. Αλλά θέλω να κάνετε κάτι εσείς εκεί πάνω. Φίλοι, dubbing, control. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θέλω το λεπτομερές τηλεφωνικό νούμερο 090-23-28-01-02-03, όπου και αν ανήκετε, βάζετε ανάλογα το νούμερο δίπλα σε όποιο ζώδιο για περισσότερες λεπτομέρειες από τη Βίκη. Πολλά πολλά πράγματα και περισσότερες λεπτομέρειες. 01 ο κρυός, 090-23-28, 01 κρυός, 02 ταύρος κτλ. Διαφημιστικά μηνύματα, φτάνει καλέ, το είδανε, το ξέρουνε. Βγάλτε το τώρα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις. Πολύ πολύ να. Πολύ να πολύ. Πολύ να. Δεν πέντε είναι το λιοντάρι σας. Είναι πολύ πολύ να. Αρκετή πολύ να. Star Cafe. Καλημέρα, καλημέρα και από όλους τους γυμναστές. Πάλι γιατί κάνανε μόδα πριν από γυμναστική και τώρα τα μοντέλα πρέπει να γυμναστούν βέβαια. Και σήμερα Τετάρτη κάνουμε βαράκια. Και δεν μπορούσα να σκεφτώ κάποιον καλύτερο από τον Νίκο τον Σιγκάλα που είναι πρωταθλητή Ελλάδος 2 φορές. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Θα μας καθοδηγήσεις. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και τι πρόγραμμα θα κάνουμε σήμερα? Λοιπόν, θα κάνουμε δικέφαλα και ώμους. Αλλά πες μου κάτι άλλο. Τι άλλο, ποιους άλλους τίτλους έχω βγει πέμπτος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τώρα το Μάιο στη Ρώμη και τρίτος στο Grand Prix της Βουλγαρίας, σε ένα Grand Prix της Βουλγαρίας. Και πάμε πολλές φορές σε αγώνες στην BEST. Εδώ μάλιστα, πες ένα καλημέρα. Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, σήμερα κάνει το πρόγραμμα ο Νίκος και Νίκο μου, ακούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με δικέφαλα, παιδιά. Και μετά θα κάνουμε δικέφαλα, τρικέφαλα και μετά όμους. Okay. Δικέφαλα, τρικέφαλα και όμους. Και αυτό το πρόγραμμα, να πούμε, Νίκο, δεν είναι μόνο για άντρες, είναι και για γυναίκες. Όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, πάρε μου το κομμάτι που διάλεξα για το φίλο μου τον Νίκο. Okay. Jump, Νίκο, jump. Λοιπόν, ένα καλό ζέσταμα όπως πάντα πριν ένα πρόγραμμα και κυρίως πρόγραμμα Δεβάρι. Λοιπόν, ακούμε. Πάμε. Μία το ένα χέρι δεξιά, μία το άλλο. Ένα αλλάξ. Χάρη. Αλτήρες. Χάρη, σήμερα συγγνώμη, αλλά ο φίλος μας ο Νίκος θα μας δει. Στρίβουμε το χέρι μας. Κάνουμε μισή στροφή στο χέρι, παιδιά. Πολύ ωραία. Να πούμε και στις κυρίες στο σπίτι, Νίκο, ότι πάρα πολλές φορές νομίζω ότι τα βαράκια φουσκώνουνε. Θέλεις να εξηγήσουμε... Αυτό είναι λάθος μεγάλο. Δεν φουσκώνουνε τα βάρη. Σε ίσα τα βάρη δημιουργούν γράμμο στο σώμα μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί και τα δύο χέρια, παιδιά. Και τα δύο χέρια. Ωραία. Και λυγίζουμε τα γόνατά μας. Η λεκάνη είναι μπροστά, να μην υπάρχει επιβάρυνση στη μέση. Πολύ σωστά. Εισπνοή, εκπνοή. Στο κατέβασμα εισπνέουμε και στο ανέβασμα εκπνέουμε. Και ένα χαμόγελο, Νίκο. Και άμα έχουμε πρόβλημα στη μέση μας, μπορείτε και εσείς να καθίσετε κάτω στο πάγκο. Μπορείτε να το κάνετε σε ένα πάγκο, καθισμένοι. Όπως ο Ανδρέας θα μας δείξει τώρα. Ανδρέα, θέλεις να καθίσεις λίγο να δείξεις στους τηλεθεατές ότι η άσκηση γίνεται και άμα καθίσετε πάνω στο... για ασφάλεια στο πάγκο. Λοιπόν, παιδιά, αφήνουμε τον έναν αλτήρα κάτω.
Με τον άλλο ψηλά το δεξί μας το χέρι επάνω και πάμε τρικέφαλους. Το χέρι μας, το ένα ακουμπάει τα πλευρά μας, έτσι. Και ο αγώνας είναι κοντά στο αυτί μας. Και ο αγώνας κοντά στο αυτί μας. Πολύ σωστά. Εγώ πάω να δω να το κάνω σωστά τώρα. Οκ. Okay. Ποιος έχει μεγαλύτερο τρικέφαλο. Ποιος θα βά. Βέβαια, αλλά παλιός ή αλλιώς. Αχ, ρε γράσο. Αλλαγή. Και τώρα πάμε λίγο στον Ανδρέα. Και ο Άρης θα καθίσει κάτω να σας δείχνουν την άσκηση. Αν έχετε πρόβλημα στη μέση σας, γίνεται και στο πάγκο καθόντας και λυγισμένα γόνατα, όπως βλέπετε. Και εγώ επειδή βαριέμαι, σημαίνω δεν το κάνω. Γιατί, όχι, θα, να πούμε στις κυρίες στο σπίτι ότι είναι ένας κολομέρος. Είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος να γυμναστεί και συγκεκριμένα εκεί πέρα δημιουργείται η μεγαλύτερη χαλάρωση στις γυναίκες, έτσι. Γι' αυτό και άμα θέλετε να φορέσετε... Κοντά ρούχα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για ώμους. Πάμε για ώμους. Και τα δύο αλτηράκια μπροστά μας κάνουμε προτάσεις με αλτήρες. Προτάσεις. Εναλλάξ, μία το ένα χέρι, μία το άλλο. Πάμε. Ναι, μία εδώ, μία το άλλο. Μπροστά στο πρόσωπό μας το αλτηράκι. Ωραία. Και λίγο ελαφριά λυγισμένα το χέρι μας. Και τα γόνατά μας πάλι για ασφάλεια, να πούμε. Οπωσδήποτε. Πάντα λυγισμένα τα γόνατα. Και πάλι η άσκηση γίνεται και στο πάγκο, αν έχετε πρόβλημα. Είναι λέγονται προτάσεις, έτσι, αλτήρων. Είναι για το μπροστινό μέρος των ώμων. Δεν μου λες, Νίκο μου, άμα θέλει κάποιος να κάνει μήκο, να αποκτήσει μήκο όγκο, τι μπορεί να κάνει, πόσα χρόνια γυμνάζεσαι και... Κοίταξε να δεις, γυμνάζομαι γύρω στα 10 χρόνια και απαιτείται πολύ καλή γυμναστική και πάρα πάρα πολύ καλή διατροφή. Το μεγαλύτερο μέρος στη γυμναστική το παίζει η διατροφή σου. Δηλαδή, εγώ okay, δεν... παιδιά, μπροστά τα αλτηράκια τώρα, λίγο λυγισμένα τα χέρια μας πάλι και πάμε εκτάσεις. Κάτι εδώ. Ξέρω και εγώ να τους πρίζω κάθε πρωί, να τους λέω διατροφή μαζί με γυμναστική είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Να ξέρετε ότι η διατροφή παίζει το μεγαλύτερο ρόλο, σε όλους το λέω και όσους ασχολούνται με τα βαράκια, παίζει το μεγαλύτερο ρόλο για ανάπτυξη μυϊκού όγκου. Τώρα, τις γυναίκες δεν τις ενδιαφέρει αυτό. Κάποιες φορές τους ενδιαφέρει. Εμένα ειδικά όμως δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να κάνω γράμμωση, γι' αυτό και δεν χρησιμοποιώ πάρα πολλά κιλά. Οκ, okay, παιδιά. Τέσσερα σετ με λίγες 15 επαναλήψεις περίπου, ναι. Και λίγα κιλά. Λίγα για γράμμωση. Τελευταία. Λοιπόν, παιδιά, οι αλτήρες μας. Εδώ και πάμε. Πάνω και κάτω. Και πολύ τα πόδια μας πώς πρέπει να είναι εδώ, τα Νίκο. Τα πόδια μας πάλι λίγο λυγισμένα και λίγο ανοιχτά. Πολύ ωραία. Πιέσεις αλτήρων λέγονται αυτές. Και είναι πάλι για τους ώμους μας, έτσι. Και πάλι γίνεται και στο πάγκο. Και στον πάγκο όλες αυτές οι ασκήσεις ή στο σπίτι αν είσαστε σε μία καρέκλα. Να εξηγήσουμε ξανά ότι πρέπει να είναι λυγισμένα τα γόνατα, η λεκάνη μπροστά όπως είναι και ο Χάρης. Και σήμερα σας δείξαμε τέσσερις διαφορετικές ασκήσεις, δικέφαλους, τρικέφαλους και ώμους. Και τώρα να κάνουμε χαλάρωση, να χαλαρώσουμε γιατί από θεραπεία και να φύγουν οι τοξίνες. Πάμε μια εκπνοή. Εκπνέω, πάμε λίγο τώρα. Όμοι, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε διατάσεις για τους ώμους, αλλά παίρνουμε το χέρι μας και τραβάμε. Να γυρίσω στο πλάι να δούμε. Εδώ είμαστε. Βιργινία, μετά από τη γυμναστική, ετοιμάζεις κάτι, ελπίζω, με λίγες θερμίδες. Πάμε το άλλο χέρι μας, τραβάμε εδώ. Και λοιπόν, γυρίζουμε μπροστά, πάνω μια εισπνοή και από τους κέφαλους. Τραβάμε τους αγώνες προς το αυτί και αλλαγή. Και πάμε λίγο όπως είμαστε το κεφάλι μας, ελάχιστα. Γυρίζουμε προς τα πίσω για τους κέφαλους. Πάλι λυγισμένα τα γόνατά μας, τη λεκάνη μπροστά. Και ψηλά τα χέρια άλλη μια φορά. Τα αγαπημένα μου κομμάτια, Νίκο, ελπίζω να σου άρεσε η μουσική που σου διάλεξα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πάμε μια ύπνοη ψηλά, φαίνεται το τελείωμά μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Νίκο τον Σιγάλα. Καλές επιτυχίες, καλή επιτυχία. Και πάντα μπροστά για την Ελλάδα που αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα. Καλημέρα και από μένα. Με την κυρία Πολίνα γνωρίζεστε. Γνωριστήκαμε λίγο, γεια σας. Είμαστε από εδώ, γυμναζόμαστε. Την κρατούσα, δεν μένει την είχα. Χάσαμε να γυμναστώ, λέει, να πάω εκεί δίπλα να δείξω τι αξίζει. Γυμναστήκα από Χαλάνδρη Ταύρο.
μια μισή ώρα. Και εγώ από Παλίνη, εδώ, μάλιστα. 3,5 ώρες. 3,5 ώρες. Καλά είναι. Η εκγύμναση επί του καθιστού. Με τα βαράκια πώς θα πας, Πολίνα μου? Πολύ καλά. Τα έχω, όπως είναι η κρεβατοκάμαρα και το άλογο, έχω αυτό το μηχάνημα, είναι τα μπλε βαράκια, τα έχω έτσι. Έτσι, κάνω ένα ωραίο ντεκό. Τα ξεσκονίζεις που και πού. Όχι, τα σηκώνω καμιά φορά. Ξέρεις, μπορεί αυτά. Θα παίρνει ο γιος μου, ας πούμε, παίζει. Κατερίνα, τα πάει πολύ καλά με τον μπάσκετ. Έχει χώσει κάτι τίποτα. Εγώ δεν την πιστεύω πάντως. Την βλέπω γυμνασμένη. Της έχουμε κάνει φάσεις και κάποια έχει χώσει τίποτα. Θέλεις να ελέγξουμε αν είναι σε καλή κατάσταση τα μούσκουλα εδώ? Κοίταξε. Να τα ζουλήξουμε, δηλαδή πώς το δες. Κάνε κάποιες πόζες, Νίκο. Εδώ αυτό τώρα. Και χωρίς πόζα είναι. Και φτερά και διαθέτουμε. Και τώρα που δεν αυτό το χεράκι μπορούμε να το. Να δείξουμε τη χέρια. Κάνε και αυτό, κάνε και αυτό. Σε πόζα. Ναι. Αυτό το πλαϊνό, ναι. Ορίστε, Γιάννα. Έσβησε όλο τον κόσμο. Θα κάνουμε όλα τα πόδια. Δεν κάνουμε στη Θέμη. Κάνουμε στη Κατερίνα. Και πλάτη, γύρισε για πλάτη, γύρισε για πλάτη. Τρως πολλά κοτοπουλάκια, γιατί εγώ από το κοτόπουλο το έπαθα. Τα τρως ζωντανά. Μην τον ακούτε, λέει ψέματα, είναι πολύ καλός άνθρωπος και τα βάρη δεν σε κάνουν έτσι. Και είναι πάρα πολύ ήρεμος, χαμογελαστός και ήσυχος και δεν τρομάζει με την εμφάνιση, όχι, απλά είναι λίγο πιο εντυπωσιακό. Να πούμε κάτι, είναι. Για αυτή τη στιγμή είμαστε το Μάιο, έτσι. Έχω να κάνω γυμναστική από το Μάιο. Χαλαρό σε βρίσκω. Χαλαρό. Την επόμενη φορά που θα έρθω είμαι τόσο. Πω. Να πούμε στους θεατές, συγγνώμη, ότι το πρόγραμμα σήμερα ήταν για σύσφιξη και να αποκτήσουμε. Μυϊκή μάζα. Μυϊκή μάζα. Και για να κάψουμε λίπος, Κατερίνα, όπως το δείχνουμε καθημερινά, ρόδι άσκηση. Χαμηλή ένταση, πρώτα τουλάχιστον την 20... και μετά τον όγκο. Τα βάρη συνδυάζονται αυτά. Άμα έχουμε να χάσουμε κιλά, κοίταξε. Δεν πάμε κατευθείαν στον όγκο γιατί θα γίνουμε τόσοι. Αν θα χάσουμε κιλά, κάνουμε βαράκια. Μπράβο, με πολλές επαναλήψεις. Λίγα κάνουμε, κιλά. Για να κάνουμε σύσφυξη στο σώμα μας. Αλλά όταν κάνουμε ένα πρόγραμμα με βαράκια, πρώτα κάνουμε τα βάρη και μετά κάνουμε την ρόδι άσκηση. Και αν τα έχουμε στην κρεβατοκάμαρα για διακοσμητικά, τα ξεσκονίζουμε και πουθενά. Πηγαίνετε στο φαγητό. Αυτό έχει σημασία. Μετά από αυτό, επειδή γυμνάστηκε πάρα πολύ, μου ανέβηκε το στομάχι. Και δεν έχω φάει τίποτα. Και επειδή νομίζω ότι φτιάχνει λουκουμάδες. Συγγνώμη. Λουκουμάδες. Με λίγες θερμίδες όμως. Καλημέρα. Κάνει δίαιτα μία εβδομάδα. Και μπορώ να πω ότι το αντικείμενο το γνωρίζω. Από εκεί τους μύρισε. Όχι, εγώ είδα και τη ζύμη που έφτιαχνε. Κάτι έκανε. Είπε σε μένα να χαλάσει τη δίαιτα. Καλημέρα, για να φάει λουκουμάδες. Ξέρεις πώς. Ξέρω. Φτιάχνουν πώς τρώγονται, γιατί το άλλο είναι εύκολο. Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε από το πώς τρώγονται. Που είναι πιο εύκολο. Μη φας. Όχι, δεν το. Αυτό είναι η πρώτη. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ιορατελεστία. Παρακαλώ. Ιορατελεστία με τα υλικά στις οθόνες μας. Να δώσουμε τα υλικά μας, τα οποία είναι αλεύρι 1 κιλό, αλάτι 15 γραμμάρια, ζάχαρη 2 κουταλιές του γλυκού, λάδι 1 φλιτζανάκι του τσαγιού και νερό γύρω στα 400 γραμμάρια, 500, δηλαδή γύρω στα 4 ποτήρια. Το καφέ γιαούρτι τι είναι αυτό τώρα? Ναι, είναι ένα φλιτζανάκι του καφέ γιαούρτι. Καφέ γιαούρτι. Και λίγο σόδα. Άστο, Κατερίνα, άστο, φάτο μετά. Και λίγο σόδα. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε γρήγορα, διαλύουμε τη μαγιά. Μαγιά ξέχασα να πω, νομίζω. Μαγιά. 15 με 20 γραμμάρια στο κιλό αλεύρι. Διαλύουμε τη μαγιά μας μέσα σε χλιαρό νερό και άμα βιαζόμαστε, κυρίες μου, να φουσκώσει γρήγορα το ζυμάρι, διαλύουμε τη μαγιά μέσα στη ζάχαρη. Πώς γίνεται αυτό? Με τη ζάχαρη μαζί. Α, με τη ζάχαρη με μαζί. Τη ζάχαρη αυτό επιταχύνει δηλαδή. Η μαγιά, η βιολογική, αυτή η φρέσκια η μαγιά που ξέρουμε όλοι, είναι η ζαχαρομύκητας. Η ξηρή. Η νοπή, φρέσκια η μαγιά. Είναι ζαχαρομύκητας και έτσι μαζί με τη ζάχαρη ενεργοποιούνται οι μύκητες της μαγιάς και έτσι φουσκώνει πολύ πιο γρήγορα. Είναι τώρα ότι αυτά που μας λέει για τις μύκητες θα μας κόψει την ώρα. Όχι. Με σχεδιάκι θα κάνουμε, αυτό μας ενδιαφέρει. Τους κουμπάδες ή στρόγγυλους. Στρόγγυλους. Τους γνωστούς καθιερωμένους. Ζυμώνουμε πάρα πολύ καλά, αφήνουμε το ζυμάρι να φουσκώσει μία φορά, το χτυπάμε να ξαναπέσει, το αφήνουμε δεύτερη φορά να φουσκώσει και τη δεύτερη φορά βάζουμε το λάδι να κάψει και κόβουμε. Βουτάμε το κουταλάκι, δεν θα δείξουμε πώς ζυμώνεται γιατί είναι εύκολο. Θα δείξουμε τεχνική πώς κόβουμε. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, βουτάμε το κουταλάκι μέσα στο νερό, βάζω το χέρι μου κάθετα στο ζυμάρι, κλείνω το ζυμάρι και με τα δάχτυλά μου το σμπρώχνω προς τα πάνω. Και βγαίνει μικρή. Αχ, θέλω να το κάνω αυτό. Μην το κάνεις, άστο. Εμένα δεν με. Ψηλά αυτό.
φεύγουμε από εδώ. Πώς γίνεται και όλοι φεύγουν. Και όλοι φεύγουν από κοντά μου όταν μαγειρεύουν. Επικίνδυνες αποστολές να τα μαγειρεύει η Βιργινία. Εμένα πάλι δεν με απασχολεί αν δεν βγει καλό το σχέδιο. Το αποτέλεσμα με νοιάζει. Πάνω απ' όλα είναι και η ταχύτητα. Αλλά αυτό το σχεδιάκι είναι κάτι από τη ταχύτητα. Τη φθουράει, τη φθουράει κατάσταση. Για να μην προλάβουν να κάνουν οι πρώτοι και οι άλλοι δεν είναι έτοιμοι. Όλο το Star Channel θα βάζει σήμερα. Το τάπερ. Δεν ανοίγουμε κανένα μαγαζάκι στη γωνία. Κόσμος περνάει, πάει. Κάνω κι εγώ κάτι έτσι διάφορα αγγλικά περίεργα. Κατερίνα, εγώ έχω ένα στη Θεσσαλονίκη και θέλω να το δώσω, να δείξω κι άλλο. Δεν είμαστε για τέτοια. Πάλι Θεσσαλονίκη την εκπομπή. Είναι φοβερό, φοβερό. Θα νομίζει κανένα ότι γυρίζετε στη Θεσσαλονίκη εκπομπή και όχι στην Αθήνα. Ναι, προχτές ήταν όλοι. Αφιέρωμα στο Ρέμο, με καλεσμένη την Τζιντικίδου, πια στα κουλουράκια. Παρακολουθείς κάθε μέρα, με ελέγχεις. Ναι, παρακολουθώ, ναι. Γιατί εντάξει, νιώθω ας πούμε ότι εντάξει, εσείς οι Θεσσαλονικείς θέλετε μια υποστήριξη. Κατάλαβες. Όλη η εκπομπή είναι για τη Θεσσαλονίκη. Την τώρα την από θα πάω Θεσσαλονίκη εγώ. Και τώρα με την κουτάλα από την τρυπητή από πάνω. Πόση ώρα θα κάτσουμε κάνουμε... αυτά εκεί. Εξαρτάται πόσο έχει κάνει το λάδι. Ρωτάω, ναι. Περίπου στα 5 λεπτά. Α, εντάξει, προλαβαίνουμε. Ναι. Προλαβαίνουμε. Στο break δηλαδή είμαστε μέσα. Ναι, μέσα στο break θα έχω βγει και δεύτερη και τρίτη γιατί δεν εντάξει, θα μοιράζω ωραία, πάρε το τάπερ φέρε. Μα θέλω λοιπόν, να κάνω τι θες τη τεχνική. Α, στη τεχνική τώρα. Το θέμα είναι πού θα τοποθετηθούν εδώ. Δεν θα το ρίξω όμως εδώ. Όχι, θέλω. Ναι. Ας δω την τεχνική και ας πεθάνω. Παρακαλώ κοντινό στην τεχνική. Ναι, όχι όλο το χέρι. Δεν θα μπεις όλη μέσα. Απαλά, είπε. Κάθετα. Πώς κάνεις καρά. Δηλαδή, πώς κόβεις. Δεν με καράτια. Βολεύει. Ναι, δεν τη βολεύει. Καλέ, Βιργινία μου. Βιργινία. Ξέρεις γιατί δεν σε βολεύει. Δεν τη βολεύει. Θα μιλά το σιβάρι. Ωραία, ωραία. Μην μου το ρίξεις μέσα στο λάδι. Αυτός θα ήταν ένας λουκουμάς. Έλα, βρε, Πολίνα, γιατί με αποθαρρύνεις έτσι. Όχι. Κάνω κάθε. Σε αυτό έχεις με... Πιο σιγά. Πιο σιγά, μην το μαλακώ. Κοίτα. Κάν το εσύ να το πάρω εγώ. Να σου πω... Βάλε εσύ τώρα να το κάνω εγώ. Θες να συστηθούμε τίποτα. Ναι, υπάρχει χαιρετήσεις στους καλεσμένους εκεί. Δείξε μου γιατί κοροϊδεύεις εμένα τώρα. Να το κάνω. Ναι. Με κοιτάει η Βιργινία που έχει να είπε στο στυλ. Τι το θες τώρα. Άστα. Εσύ θα διακινδυνεύεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Περίμενε. Πρώτα κάνουμε την καρατιά, έτσι. Την καρατιά, αλλά έχει κατέβει κάτω το ζυμάρι. Τώρα είναι κάτω. Αλλάζει λίγο το στυλ. Έτσι, απλώ εδώ. Από εδώ. Θέλει, ναι. Πιο. Πιο αργά, πιο αργά. Τι πιο αργά, πόσο πιο αργά. Θα βγάλουμε τη γανίτα, δεν είναι. Κοίτα, γιατί δεν τα πετάμε έτσι μέσα. Περίμενε. Γιατί τώρα συγχύστηκα τώρα. Θα γίνουν λίγο πιο μεγάλοι. Να το. Ορίστε. Τόσο. Εντάξει. Πώς θα το δείξουμε την ίδια. Ωραία. Άμα δεν πέσει το λάδι. Άλλος ένας λουκουμάς. Αυτός είναι ο δικός μου και αυτό της Πολίνας. Έχουν ενωθεί εκεί. Το θέμα είναι ότι τελειώνουν σε 5 λεπτά κυρίες και κύριοι. Έχουν αρχίσει να χρωματίζονται οι λουκουμάδες. Ναι. Λίγο να ροδίσουν θέλουμε. Ναι. Μετά με κοιτάνε το συνεργείο, με κοιτάει, σου λέει τώρα θα θέλει να πλύνει το χέρι και τέτοια. Γεια σας. Τι καλά σας παίρνει. Ισχύζεν τη ενώση. Κατερίνα Λάσπα, τώρα για με λουκουμάδες. Κάνει καλό στην επιδερμίδα αυτό, λένε. Ναι, μουλιάζουν τα χέρια και... Ωραία. Καλό. Εγώ δεν με νοιάζει, δεν τρώω και έτσι. Μαγιά. Ξέρεις ότι η μαγιά κάνει καλό στο μαλλί. Γιατί δεν το κάνεις καμιά βλακή και με κουδιέσαι. Ο μη μαγιά το πρωί, ναι, αλήθεια το λέω, ένα μικρό κομματάκι σε ένα σπιρίδι, ναι. Κάθε πρωί, κάνει πάρα πολύ καλό στο μαλλί. Νοπή. Νοπή. Δεν τη διαλύσεις σε ζάχαρη για να τη φας. Νοπή. Ροδίσανε. Θέλουν λίγο ακόμα για να ροδίσουμε. Θα φάω βέβαια. Δεν έχω έρθει για να τις κοιτάω. Αυτούς μόλις τα ροδίσουν θα τους στραγγίσουν καλά με την ξύλινη, με την κουτάλα, την τρυπητή. Μη σου ότι πεφτεί κανένα λάδι. Να μας πεις κανένα τραγούδι τώρα μέχρι να ψηθούμε. Ναι, κάτι θα γίνει. Αν δεν πλύνετε πρώτα. Αν κάνουμε και χορευτικό από πάνω πολύ να λες να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Είναι έτσι το magic. Ροδίστε. Γιατί θα μας πέσει το παιδί εδώ. Θα τους βγάλουμε λοιπόν τις λουκουμάδες. Θα τους στραγγίσουμε, θα τους βάλουμε στην πιατέλα. Έχω εδώ τριμμένο καρύδι. Ναι. Θα το περιχύσουμε με μέλι. Αυτό όπως δει. Έχουμε πάλι δεν τρελαίνουμε πολύ το μέλι. Τόσο πιχτό. Γιατί κάνει πολύ καλό στομάχι το μέλι. Καλά. Μία κουταλιά το πρωί από μέλι δεν θα πάτσει ποτέ στομάχι. Καλό. Και κανελίτσα. Και καντέλα από πάνω, κλασικά. Πρέπει να είναι έτσι μια-μια, ας πούμε.
Λουκουμάδες σημαίνει λίγο σκληρούτσικη. Βρε, άντε σκουπίσω εκεί τώρα, θα μας πεις μια-μια και σε χαμάρες τώρα. Άντε και τα χάλια σου. Και μη ρίξεις τώρα. Τα δικά σου τα είδες. Εγώ ναι, αλλά μη στάξεις τώρα. Είναι αυτή η κατάσταση για καλεσμένη. Συγγνώμη κυρία μου, κυρία παρουσιάστρια. Παρακαλώ, το μέλι προσέξτε. Λοιπόν, θα βγάλουμε λίγους εδώ. Ναι. Μπορώ να τους κάνω και πιο... Εγώ τους θέλω πιο ροδαλούς. Πιο σκούρους, ναι, πιο σκούρους. Καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ μπορώ να ανοίξω τη βρύση ή είναι ντεκόρ, είναι. Η βρύση... Είναι ντεκόρ. Κανονικότατη είναι, αλλά έχουμε άλλα πράγματα μέσα. Έχουμε κλείσει τώρα τη βρύση για το... Σας τάζει. Κελ καταστρόφ, βάλε βρε Βιργινία μου να γίνει παιχνίδι με το σταγονόμετρο το μελάκι. Από αυτή την πλευρά. Α, εσύ δεν θες πολύ μέλι. Όχι. Γι' αυτό δεν έριξα πολύ, επειδή είπε ότι δεν θέλει. Θες κανέλα. Δεν Καλή θέλω ένα. Κανέλα, μόνο αυτό. Okay. Για στο κάνω φου. Μάλιστα. Άστο. Θα φάω μετά στους ψημένους. Θα κρυώσουν καλά και όχι να κρυώσουν. Ζεστή τρώγονται, αλλά όχι καυτή όπως είναι τώρα. Mm-hmm. Έφαγες κατρίδα. Τι πράγμα. Ρουκουμά. Καίνε. Καριδάκι. Απίστευτο. Απίστευτο. Πιο απ' όλα. Αυτά που κάνεις εδώ μέσα. Κοίτα. Η Βιργινία φταίει. Η Βιργινία δεν είπε τίποτα. Γυναίκα με τόσα παιδιά εκεί και ένα στην κοιλιά μας βάζει και κάνουμε τέτοια πράγματα. Καθόλου σοβαρότητα δεν έχω, ε. Πότε έρχεται το παιδί, τι μήνα. Μάρτιο. Ωραία. Τι ζωή θα είναι. Α, δεν ξέρω. Αναλόγως. Ευρέστο, σκέφτομαι. Άμα είναι αρχή ή τέλος. Άμα είναι τέλος, μπορεί να είναι και κρυάρι. Δεν θα είναι κρυάρι. Δεν θέλουμε ψάρι να είναι. Θα είναι. Mm. Τι να κάνουμε, αφού είναι ψάρι. Ποικιλία θα έχουμε. Θα γεμίσουμε κρυούς, καρκίνους. Ζαλίστηκα. Γιατί. Με έπιασε κάτι ναυτία. Κάποτε ξέρω ότι το... έκοβα 50 κιλά λουκουμά την ημέρα. Γιατί πας και θα τρως το μουλοχτό από πίσω. Πάρα πολύ καλή. Και εγώ. Πάρα πολύ καλή είναι λουκουμάδες. Λοιπόν. Ειδικά όταν είσαι νηστικός είναι τέλειο. Αγία. Α, ωραία. Η παραγωγή μας έφερε να σκουπιστούμε. Δεν βγαίνουν τα ζυμάρια τώρα, δεν σας κάνω πλάτη. Εντάξει, πρώτη δόση ήταν αυτή. Τι θα μείνουμε έτσι όλο το. Σοβαρά μιλάς. Πειμένω εγώ, η βρίζει ντεκόρι, ναι. Καλά, εντάξει, ό,τι πείτε. Δουλεύει, αλλά είναι κλειστή η βάνα τώρα, γι' αυτό είναι. Α, η βάνα. Ναι. Ανοίξτε τη βάνα. Η βάνα αυτή. Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά. Πώς το εννοείτε αυτό. Για να μας το εξηγήσετε. Ψάχνουμε κι άλλο χαρτί. Mm. Εδώ. Κατερία. Τι πράγμα, όχι. Εδώ. Να το. Άμα σας λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, γι' αυτό εγώ περιμένω ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πείτε κάτι. Εξηγήστε τι γίνεται. Να, η εικόνα μιλάει μόνη της. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Εκείνο που έχω δαγκώσει, τον καλύψατε. Από εδώ είναι, όχι. Κάπου εδώ είναι. Ο δαγκωμένος που είναι. Να δαγκάσω να σου δώσει για να μην το ψάχνω. Κοίτα, μας κοιτάει με αγωνία και με είναι άγχος. Είναι έτοιμη. Τι σε νοιάζει. Πάτος και πάτος στο λοιπόν, τραπέζι. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε ένα πάρα. Τους έχουμε πρόθυμο. Ναι, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταπληκτική. Καλά δεν τα πήγες, λίγο καλύτερα. Έλα, προχώρα. Πού τους πάμε, σε αυτό το τραπεζάκι που είναι. Ευθεία, στους κυρίους που είναι εκλεκτοί καλεσμένοι. Μάλιστα. Και θα μιλήσουμε μαζί τους για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Συγγνώμη για την εμφάνιση τώρα. Πώς μ' αρέσει. Με στυλ όμως πρέπει. Με στυλ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, γεια σας. Φρέσκι. Μόλις τους ψήσαμε. Εγώ και η Κατερίνα. Βοήθησε και λίγο η Βιργινία. Καλή. Πάρα πολύ, κάνουμε δίαιτα. Κάνετε δίαιτα, μα χρειάζεστε τώρα. Δεν χρειάζεται. Τι μου συζητάτε. Για πρωί είναι ότι πρέπει πάντως. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε λίγο να ακολουθήσω πιστά τόσο τα ονόματά σας, γιατί είμαι κακή στα ονόματα. Λοιπόν, είστε ο κύριος Γιώτης, πρόεδρος της DHI Medical Group. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και ο κύριος Μινωτάκης, γιατρός διευθυντής διαγνωστικού τμήματος της DHI. Καλή σας μέρα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα πλεονεκτήματα της αποτρίχωσης με λέιζερ. Καταρχάς το λέιζερ και ειδικά μάλλον το λέιζερ αυτής της γενιάς το οποίο είναι φτιαγμένο για αυτό το λόγο έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Καταρχάς δεν έχουμε πόνο. Δεύτερον μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλες επιφάνειες. Δεν μας ενδιαφέρει μία-μία τρίχα όπως
Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Όχι, να σας πω χαρακτηριστικά ότι το άνω χείλος που ενδιαφέρει τις γυναίκες, ιδιαίτερα ή το πρόσωπο, μια διαδικασία 5 λεπτών. Ασχέτως από τον αριθμό τριχών που υπάρχουν. Πόσο μόνιμο είναι αυτό το αποτέλεσμα? Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, είναι μόνιμο και οριστικό. Και... Να σας πω, να σας ρωτήσω μια λεπτομέρεια. Πρώτον, δεν είναι επώδυνο. Όχι. Που είναι τη σημαντικότερη λεπτομέρεια, γιατί πολλές φορές το μάθουμε. Αυτό που ξέρετε από την ηλεκτρόλυση πρέπει να το ξεχάσετε. Ο στόχος στην αποτρίχωση με λέιζερ είναι να επέμβουμε στον πόρο, στη ρίζα. Στον θύλακα της τρίχας. Και κυρίως στη μελανίνη της τρίχας που υπάρχει μέσα εκεί πέρα. Γι' αυτό όσο πιο σκούρες είναι οι τρίχες, τόσο καλύτερα και τόσο πιο εύκολο το αποτέλεσμα. Και βέβαια οτιδήποτε έχει χρωστική, όπως κάποια μελάσματα, κάποιες πανάδες, κάποια τατουάζ τα οποία θέλουν να αφαιρεθούν, ή βέβαια γνωστές ευριαγγείς που και αυτά έχουν χρωστική από την αιμοσφαιρίνη που κυκλοφορεί στο αίμα μέσα. Υπάρχει συγκεκριμένη χρονική περίοδος, εποχή όπου ενδείκνεται περισσότερο για να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους? Ναι, βέβαια. Θέλουμε το δέρμα να μην είναι μαυρισμένο. Γιατί απορροφάται ενέργεια το λέιζερ και στη μελανίνη του δέρματος. Άρα τώρα που έχει φύγει ουσιαστικά το μαύρισμα από το καλοκαίρι, είναι ό,τι καλύτερο. Ώστε το επόμενο καλοκαίρι να σας βρει διαφορετικές. Και βέβαια κοντές, πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Να μην είναι κοντά σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Το χειμώνα είναι καλύτερο. Το χειμώνα δεν μας είναι. Η καλύτερη περίοδος είναι αυτή. Μάλιστα. Αυτά τα πλεονεκτήματα της αποτρίχωσης, επέμβασης με λέιζερ σε διάφορα σημεία του σώματος ανάλογα τις ανάγκες και τα φαινόμενα. Όσον αφορά όμως στη θεραπεία της τριχόπτωσης, κύριε Γιώτη, ασχολείται πολλοί κόσμος με αυτό. Και εγώ ασχολούμαι με 30 χρόνια με αυτό. 30 χρόνια. Και 29. Η DHI Medical Group τι το ιδιαίτερο προσφέρει? Κοιτάξτε, η DHI υπερέχει όχι μόνο στο ελληνικό χώρο, αλλά διεθνώς. Να μιλήσουμε για τον διεθνή χώρο. Υπάρχουν 12 συγκεκριμένοι λόγοι που μας κάνουν πρωτοπόρους. Αλλά με σκουράσω και σας αλήσω, θα πω μόνο 3 λόγους σήμερα. Τους βασικότερους. Και αυτοί είναι το famous, το γνωστό DHI, το αποτέλεσμα μετράει. Δηλαδή τα αποτελέσματά μας. Μια φωτογραφία νομίζω να δείξουμε έτσι χαρακτηριστικά. Βεβαίως θα τη δούμε. Ένα περιστατικό και μόνο της μεθόδου DHT. Βλέπουμε το πριν. Βλέπουμε την ψυχολογία του ατόμου πριν και αμέσως μετά. Με το αποτέλεσμα που θα έρθει σε λίγο, βέβαια. Θα έρθει σε λίγο. Πάντως ο κύριος ήταν γλυκύτατος και έτσι όπως ήταν. Έτσι, ναι, αλλά γιατί πείτε πώς πιο ωραίος είναι τώρα με τα μαλλιά και πώς έχει ανέβει η ψυχολογία του και η αισθητική του. Και αυτό είναι με μία επίσκεψη τριών ωρών με τη μέθοδο DHT, τη νέα επαναστατική μέθοδο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στη DHI. Να πω επίσης είμαστε ο μόνος οργανισμός που έχει την διεθνή πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών ISO 9002 και είμαστε μόνοι με 28 χρόνια διεθνή εμπειρία. Μια μικρή λεπτομέρεια από προσωπική περιέργεια. Είναι με μεταμόσχευση, πώς λέει, με μόσχευμα? Όχι, αυτό. Έχουμε 4 διαφορετικές μεθόδους. 4 διαφορετικές. Πρέπει κανείς να έρθει για προσωπική διάγνωση. Ανάλογα το περιστατικό, έχετε κάτι διαφορετικό. Η τριχόπτωση είναι προσωπικό πρόβλημα και εξελίσσιμο. Πρέπει να γίνει μια διάγνωση και ανάλογα με το πρόβλημα υπάρχει κατάλληλη λύση. Και γι' αυτό, επειδή η γκάμα σας και η δραστηριότητά σας είναι μεγάλη και τόσο εξειδικευμένη ανάλογα την περίπτωση, θέλουμε μια πολύ σημαντική προσφορά, ώστε οι φίλοι να έρθουν και ανάλογα με αυτό που τους αφορά να τους εξυπηρετήσουν. Ήρθαμε πρώτη φορά στο πρόγραμμά σας. Και δεν θα είναι τελευταία. Οργανωμένοι με πολλά δώρα, έτσι. Και λόγω Χριστουγέννων, καταρχήν, υπάρχει η λοσιόν Anagen, η οποία προσφέρουμε εντελώς δωρεάν σε όσους τηλεφωνήσουν σήμερα στο 1901. Είναι μια λοσιόν που διατηρεί τα υπάρχοντα μαλλιά μας και βοηθάει γενικώς στη σωστή φροντίδα. Το έντυπο Hairline, στο οποίο μπορεί κανείς να ενημερωθεί για την τεχνολογία laser και άλλες πληροφορίες. Επίσης, έχουμε δωρεάν την ιατρική διάγνωση, προσφέρουμε την ιατρική διάγνωση και 20% έκπτωση στην. Αυτό αφορά και σε γυναίκες και laser, σε άντρες. Ναι, αυτό είναι, το 20% έκπτωση είναι στην θεραπεία με laser, στην αποτρίχωση με laser. Μάλιστα. Έτσι. Και υπάρχει η συνεχώς ανοιχτή γραμμή στο 1901. Μπορεί και να τηλεφωνήσει και να συζητήσουμε με τους γιατρούς μας και το πρόβλημά τους. Από όλη την Ελλάδα, 01-1901 και Θεσσαλονίκη και Αθήνα κατευθείαν στο 1901. Υπάρχουν 10 κέντρα σε όλη την Ελλάδα και μπορούν να μιλάνε κατευθείαν με τους γιατρούς μας για οποιοδήποτε πρόβλημα τριχόπτωσης ή και αποτρίχωσης. Θέλουν να μιλήσουν απλά ειλικρινά το πρόβλημά τους μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Γιώτη και τον κύριο Μινωτάκη και την DHI που είναι κοντά μας και κοντά σας. 1901 λοιπόν για συζήτηση αλλά και για τις πολύ πολύ σημαντικές προσφορές που μόλις ακούσατε. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Η Πολίνα παραμονεύει. Πρέπει να πληθώ κιόλας. Star Cafe. Προσωπικά θα μπορούσα να θρέφω με φωτεινή μόνο με γλυκά. Το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρεις ποια είναι τα
τα επόμενα βήματα αν καταναλώνεις πολλά γλυκά. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Τα ανεπιθύμητα, περιτά, κιλά. Άλλες θα μας μιλήσεις για κάποια γλυκά που όχι μόνο δεν παχύνουν, αλλά δυνατίζουν κιόλας. Ξέρεις, αυτή την ερώτηση που μου κάνεις, αν υπάρχουν έτσι πραγματικά γλυκά που αδυνατίζουν, πολλοί φίλοι μας έχουν ρωτήσει. Και το βασικό είναι ότι όσοι και όσες αγαπούν τα γλυκά, αλλά αντιμετωπίζουν με άγχος τη ζυγαριά, ένα πράγμα πραγματικά ονειρεύονται, Κατερίνα, να μπορούν να καταναλώσουν τα αγαπημένα τους γλυκά χωρίς πραγματικά να παχαίνουν. Βέβαια, αυτό ακριβώς εμείς κάνουμε στην Taste & Diet. Η Taste & Diet προσφέρει στα μέλη της κάθε μέρα ένα υπέροχο γλυκό και δεν μιλάμε για ένα ή δύο είδη γλυκών όπως βλέπουμε, έτσι. Μιλάμε για 28 διαφορετικά γλυκά. Ένα ολόκληρο ζαχαροπλαστείο λοιπόν είναι τα γλυκά έτσι, που παραλαμβάνουν. Μεγάλη, μεγάλη ποικιλία. Τα μέλη μας, πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Εν όψη των Χριστουγέννων όμως βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο και μπροστά στην πρόκληση για τον πειρασμό των γλυκών. Ναι, γιατί έρχονται γιορτές. Τι κάνουμε. Τα πράγματα δυσκολεύουν λιγάκι. Είναι πολύ εύκολο για τους φίλους που κάνουν Taste & Diet. Τα μέλη μας μπορούν άνετα να παραβρεθούν σε κάποια γιορτή και να καταναλώσουν το γλυκό που κάθε μέρα τους προσφέρει Taste & Diet. Τώρα για τους άλλους φίλους που και θέλουν. Αν παραβρεθούμε σε μια γιορτή, θα κουβαλάμε και το γλυκό μας από εσάς δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο. Σκέψου την αυτή την περίπτωση να χάνεις κιλά και να έχεις γλυκό, να μπορείς άνετα να είσαι στη γιορτή του φίλου σου και να μπορείς να καταναλώσεις το γλυκό. Είναι πάρα πολύ καλό. Εξάλλου, αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, Κατερίνα, και θα ήθελα να το πω και να το αναφέρω, είναι ότι όπως ακριβώς με τα μενού, με τα γεύματα, τα υπέροχα γεύματα που βλέπουμε και σήμερα που έχει ετοιμάσει ο κύριος Δαρζέντας. Σε μεγάλη ποικιλία. Χρώματα. Βέβαια, έτσι, ελκυστικά και στο βλέμμα. Και πολύ νόστιμα. Έτσι ακριβώς και με τα γλυκά, αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι η σωστή συνδυασμή των γευμάτων, η σωστή συνδυασμή από όλα τα θρεπτικά συστατικά, ο σωστός καταμερισμός των γευμάτων, έτσι ώστε να έχουμε αύξηση του μεταβολικού ρυθμού, που σημαίνει σίγουρο και μόνιμο αποτέλεσμα. Πολλοί φίλοι ρωτάνε, μα είναι δυνατόν να έχω γλυκό και να δυνατίζω? Πραγματικά δυνατίζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει Taste & Diet και να μην χάσει κιλά. Εξάλλου, το παράδειγμα που βλέπουμε κάθε μέρα στο σποτ της τηλεόρασης, την κυρία Παρασκευή Μουρτοπούλου, η οποία έχει χάσει 24 κιλά μέσα σε 3 μήνες, είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο για μας. Και δεν έχει το στερητικό ούτε με τα γλυκά ούτε με το φαγητό, δεν σε έχει λείψει τίποτα. Όπως δεν θα λείψει ούτε από εμάς ούτε από τους φίλους η προσφορά. Η προσφορά που έχουμε σήμερα. Για τους φίλους λοιπόν που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 1727 και θα κλείσουν πρόγραμμα αδυνατίσματος με διαιτολόγο, σήμερα ισχύει μια μεγάλη έκπτωση από 20% μέχρι και 40%. Για τους φίλους που θέλουν να χάσουν τα κιλά τους σωστά, υγιεινά, μόνιμα και σταθερά. 20 με 40% σήμερα τώρα στο 1727. Και χριστουγεννιάτικο. Και χριστουγεννιάτικο, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Οι φίλοι μας δωροθέτες, συνεργάτες και πιστοί συνακόλουθοι ακολουθούν. Ακολουθούντος θα έχουμε πολύ πολύ τραγούδι. Γεια. Αυτή τη φορά μην χάσετε την έκτη Αρτίστικο και Σπίτι. Μια ξεχωριστή έκθεση με έπιπλα, αντίκες, πίνακες ζωγραφικής, μεταξωτυπίες, αγιογραφίες, κεραμικά, χειροποίητα χαλιά, ψηφιδωτά. Έκτη Αρτίστικο και Σπίτι, μόνο για σας. Οργάνωση New Genesis. Τώρα που μπορείτε να κοιτάζετε άφοβα το χρόνο στα μάτια. Mate Techno Eye Gel. Ένα ελβετικό προϊόν που προλαβαίνει το σχηματισμό ρητίδων γύρω από τα μάτια σας. Mate Techno Eye Gel. Για τα μάτια σας μόνο. Ένα προϊόν της Δεκάζ Ανδρέας Χόνδρος. Discover Festina Titanium Time. Duromatic, η νέα γενιά στις χύτρες ταχύτητας. Με 4 σημεία ασφαλείας, από ανοξείδωτο ατσάλι και ελβετική εγγύηση για να τρώτε μόνο υγιεινά και νόστιμα φαγητά. Χύτρα ταχύτητας Duromatic, για εύκολο και γρήγορο μαγείρεμα. Duromatic, από την Kuhn Rikon Ελβετίας. Duromatic, η νέα γενιά στις χύτρες ταχύτητας, στα καλά καταστήματα. Αυτή τη φορά μην χάσετε την έκτη Αρτίστικο και Σπίτι. Μια ξεχωριστή έκθεση με έπιπλα, αντίκες, πίνακες ζωγραφικής, μεταξωτυπίες, αγιογραφίες, κεραμικά, χειροποίητα χαλιά, ψηφιδωτά. Έκτη Αρτίστικο και Σπίτι, μόνο για σας. Οργάνωση New Genesis. Thank you.
έξω βρέχει και το τζάμι θολωμένο. Μήπως έρθεις απόψε, περιμένω. Μήπως μέσα απ' τη βροχή εμφανίσεις, πως σου έλειψα πολύ για να μου πεις. Μήπως έρθεις, λέω, μήπως κι είμαι μέρα νύχτα ξυπνιός και η σκέψη μου αυτή με κρατάει στη ζωή. Μήπως έρθεις, λέω, μήπως κι είμαι μέρα νύχτα ξυπνιός και η σκέψη μου αυτή με κρατάει, με κρατάει στη ζωή. Ατέλειωτη ρουτίνα. Περιμένω να ακούσω το κλειδί σε ένα σπίτι που θυμίζει φυλακή. Μήπως έρθεις, λέω, μήπως κι είμαι μέρα νύχτα ξυπνιός και η σκέψη μου αυτή με κρατάει. Μήπως έρθεις, λέω, μήπως κι είμαι μέρα νύχτα ξυπνιός και η σκέψη μου αυτή με κρατάει, με κρατάει στη ζωή. Μήπως έρθεις, λέω, μήπως κι είμαι μέρα νύχτα ξυπνιός και η σκέψη μου με κρατάει στη ζωή. Μήπως έρθεις, λέω, μήπως κι είμαι μέρα νύχτα ξυπνιός και η σκέψη μου αυτή με κρατάει, με κρατάει. Πλούταρχος, καλημέρα. Καλημέρα και σε μένα. Να το θυμάστε αυτό το όνομα, δεν μου φεύγεις, μου κάθεσαι εδώ. Θα καθίσουμε μπροστά στο video wall. Θέλω να μου πεις για τα 14 χρόνια τραγουδιού, που τώρα η κατάληξή τους ήταν και ένας δίσκος, ο πρώτος προσωπικός. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ, με 15 τραγούδια. Mm-hmm. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ, να με επιτρέπεις για λίγο. Παρακαλώ. Σε όλους αυτούς που συνεργάστηκαν, βγήκε αυτός ο δίσκος. Καταρχήν στην εταιρεία μου, πάνω πολύ, πολύ σημαντική. Ναι. Πάρα πολύ σημαντική. Είναι, με υποστήριξε πάρα πολύ ο Αλέκος ο Χρυσοβέργης με το Σπύρο Γιατρά. Ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Γιώργο τον Πλευτογιώργο και τον Θόδωρο τον Μποάλα. Ο Νίκος Τερζής, ο Αντρέας ο Μπονάτσος, ο Σπύρος ο Γεωργίου. Και φυσικά με ενορχήστρωση του Χάρη του Ανδρεάδη. Πιστεύετε σε αυτή τη δουλειά. Πιστεύουμε σε αυτή τη δουλειά. Με τόσο σημαντικά ονόματα και ναι, με τη δική σου φωνή. Ναι. Θα πάνε όλα καλά. Στις φιγούρες φέτος. Στις φιγούρες, στον Πειραιά, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Είναι ένας εκπληκτικός χώρος, καινούριος, νεανικό σχήμα. Αυτά. Μιλάς. Τώρα αυτό είναι πάσα. Αλλά δηλώνεις κιόλας ότι δεν σ' αρέσει να χάνεις την ελευθερία σου και δεν θες να χάσεις, ναι, την ελευθερία. Τι θες να πεις δηλαδή τώρα με αυτό. Όχι, απλά θέλω να νιώθω ελεύθερος. Ναι, και πώς το νιώθεις αυτό συνήθως. Πώς το νιώθω, ναι, ή όταν βγάζω στα ρούχα. Θες να το κάνεις τώρα. Όχι τώρα. Όχι, να συγκρατηθούμε. Τι άλλο κάνεις συνήθως, δεν δεσμεύεσαι. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Μήνυμα. Γιάννης Πλούταρχος, σημειώστε το. Πάμε, μιλάς. Μιλάς. Thank you.
ξέρεις πως είμαι από γυαλί και σπάω. Είσαι από μέταλλο, δε σε νικάω. Μα της αγάπης οι αντιθέσεις μας φέρνουν πάντα πιο κοντά. Στα κύτταρα μου και τις μεγάλες προσδοκίες θέλω να ζήσουμε μαζί. Τώρα που το θυμήθηκα. Δεν είναι όμως τυχαία τα 14 χρόνια τραγουδιού και κιθάρα και βυζαντίνη μουσική. Και ξεκίνησες από δημοτικά και στη συνέχεια το γύρισες λίγο στο λαϊκό. Ναι. Και τώρα ακούω πολύ τρυφερούς ήχους και τρυφερούς στίχους. Μετά το δημοτικό τραγούδι, ας πούμε, όταν ξεκίνησα με τη δημοτική μουσική, άκουσα για πρώτη φορά το Γιάννη τον Πάρη. Λατρεμένος σου και λατρεμένος μας. Πραγματικά λατρεμένος. Και μετά πήρα μια άλλη πραγματικά πορεία. Δηλαδή, άρχισα να ακούω λαϊκά και πιο πολύ ερωτικά λαϊκά. Με άγγιξε περισσότερο αυτός ο ήχος, δεν ξέρω, αυτά τα λόγια. Αυτό το οποίο θα ακούσουμε τώρα, Ένας Θεός, είναι και αυτό ερωτικό? Είναι ένα πολύ ερωτικό τραγούδι του Χρυσοβέργη και του Σπύρου του Γιαδρά. Να τα ακούσουμε. Ωραία. Περασμένη μας ζωή ήσουν λουλούδι κι ήμουν βροχή. Δεν κάναμε ρωτά, δεν φιληθήκαμε. Στο χώμα γίναμε και ενωθήκαμε. Στη περασμένη μας ζωή ψάχναμε ανθρωπίνο κορμί. Να
να συνεχίσουμε μαζί να ζήσουμε. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή, έχει αισθήσεις, έχει ψυχή. Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και ερωτάς, ένας Θεός. Περασμένη μας ζωή ήταν η αγάπη μας σαν την αυγή. Ένας παράδεισος με χίλια χρώματα και όλα τα όνειρα ουράνια σώματα. Στην περασμένη μας ζωή ψάχναμε ανθρωπίνο κορμί. Να συνεχίσουμε μαζί να ζήσουμε. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή, έχει αισθήσεις, έχει ψυχή. Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και ερωτάς, ένας Θεός. Αγάπη μας πήρε μορφή, έχει αισθήσεις, έχει ψυχή. Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και ερωτάς, ένας Θεός. Ένας, ένας, ένας. Μας έκανες και προσιλωθήκαμε, απορροφηθήκαμε πάρα πολύ. Και τα τρία από τα 15 τραγούδια που μου είπες ότι συγκεντρώσατε με πολύ αγάπη, πολύ σημαντικοί άνθρωποι και συνοψίζονται στην πρώτη σου δισκογραφική δουλειά, Μόνο Εσύ. Μόνο Εσύ. Να επαναλάβω ότι για το φετινό χειμώνα σε βρίσκουμε με μεγάλη χαρά στις φιγούρες. Στις φιγούρες, σε ένα πανέμορφο χώρο, με πάρα πολύ καλές φωνές και τα αγόρια και τα κορίτσια. Πολύ νεανικό περιβάλλον πραγματικά, μαζί πάρα πολύ κόσμο. Και νέο κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Καλή Καταρίνα. Επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Θα περάσουμε σε κάτι πολύ πολύ λειτουργικό, πολύ πολύ πρακτικό, πολύ χρήσιμο, το οποίο είναι δύσκολο να φέρουμε εις πέρας μόνοι μας. Γι' αυτό το αναλαμβάνουν κάποιοι ειδικοί, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι εκεί σε ένα χώρο που λέγεται Kiros Group και είναι πολύ πολύ σημαντικοί γιατί ασχολούνται με μοκέτες, χαλιά, παρκέ, υφάσματα, επιπλώσεων, κουρτίνες, ταπετσαρίες, τοίχου, διακοσμητικές εφαρμογές. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Θα δείτε το βίντεο, αλλά και μόνο που σας ανέφερα όλα αυτά, φαντάζεστε να μπαίναμε στη διαδικασία να τα επιμεληθούμε μόνοι μας. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Kiros Group, το βίντεο και συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες.
Heroes Group και ο κύριος Στοπούζης Πέτρος, διευθυντής marketing της συγκεκριμένης εταιρείας, είναι κοντά μας. Πέτρο, λοιπόν. Καλύτερα. Θέλω να μιλήσει λίγο για τη φιλοσοφία όλων αυτών των δύσκολων και σύνθετων πραγμάτων που κάνετε, που μας φαίνονται όταν είναι τοποθετημένα και τακτοποιημένα στο σπίτι μας πολύ απλά, αλλά για να γίνουν χρειάζεται και μελέτη, και επιστημονική μελέτη, αλλά και γούστο και διάφορα σύνθετα πράγματα, τα οποία θα μου πεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Ας μην το βαρύνουμε πάρα πολύ το θέμα. Νομίζω ότι πραγματικά η φιλοσοφία μας ξεκινάει από αυτή την απλή διαπίστωση. Ότι βλέπουμε ένα σπίτι και καταλαβαίνουμε έτσι τα πρώτα δευτερόλεπτα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και παράλληλα βλέπουμε και σπίτια τα οποία έχουν τα πάντα, έχουν πληρωθεί αρκετά χρήματα για να γίνουν αυτά, αλλά όμως δεν λένε κάτι αισθητικά. Δηλαδή τα βλέπουμε να είναι τελείως έτσι μετέωρα. Και δεν είναι και λειτουργικά. Δεν είναι και λειτουργικά τρόπο. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το feeling, αυτή την αίσθηση, να μπορούν να ταιριάξουν κάποια διακοσμητικά υλικά που μπαίνουν σε ένα σπίτι και το σύνολο να είναι ένα αρμονικό, ένα ζεστό, ένα πραγματικά επιθυμητό. Η βάση σας πού βρίσκεται, γιατί έχω την εντύπωση ότι με αυτά που προσφέρετε πρέπει να έχετε και αλυσίδα καταστημάτων. Ξεκινώντας από τη βάση όμως... Ναι, είναι μια αλυσίδα καταστημάτων, είναι 25 σε όλη την Ελλάδα και είναι γύρω στα 12 στο Λεκανοπέδιο. Το ουσιαστικό πλεονέκτημα των καταστημάτων, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για προϊόντα, μια και προϊόντα βρίσκονται παντού, είναι το ότι είναι συγκεντρωμένα σε ένα χώρο όλα αυτά που θα χρειαστεί ένα σπιτικό, για να μπορέσει να αποκτήσει μια μορφή και μια αρτιότητα, να το πούμε έτσι. Και υπάρχουν και οι εξειδικευμένοι άνθρωποι μέσα στο κατάστημα που δωρεάν μπορούν να δώσουν όλες αυτές τις συμβουλές που είναι απαραίτητες, ώστε να επιλέξουμε μεν αυτό που θέλουμε και μας αρέσει, αλλά αν μη τι άλλο, να ταιριάζουν μεταξύ τους όλα τα στοιχεία τα διακοσμητικά. Μάλιστα. Μου είπατε ότι είναι σε όλη την Ελλάδα πόσα τα καταστήματα? Είναι 25. Τα έχετε κατά νήμη έτσι ώστε όλη η Ελλάδα να εξυπηρετείτε? Δεν θα το έλεγα ότι κάθε νομός έχει το κατάστημά του, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή διασπορά, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Κλείνοντας, κύριος Γκρουπ, θα ήθελα να μου πείτε το βασικό λόγο, ή μάλλον τον επαναλάβουμε, γιατί με περισσότερα λόγια τον είπαμε πριν, γιατί πρέπει να επιλέξουμε τα καταστήματά σας. Θα έλεγα εν συντομία ότι είναι τα καταστήματά μας ένας χώρος όπου κανείς μπορεί να κάνει συνδυασμένες αγορές και να του προσφερθεί μια ολοκληρωμένη λύση σε αυτό το οποίο λέγεται διακοσμό το σπίτι μου. Πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Έτσι. Θέλουμε στην ουσία, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, θέλουμε στην ουσία να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν όλοι. Όπως και εμείς, πιστεύω, σαν καθημερινοί καταναλωτές, του να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο πραγματικά ζεστό και αρμονικό. Είναι δύσκολο και το πετυχαίνουν πολύ λίγοι που το έχουν σαν χόμπι. Και νομίζω ότι πλέον εμείς οι Έλληνες έχουμε ανοίξει λίγο έτσι τους ορίζοντές μας και το μυαλό μας και δεχόμαστε και συμβουλές και ειδικούς, γιατί πρωτήτερα ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, και αρχίζουμε και αναζητάμε και ίσως και την ποιότητα σε αυτό που λέγεται σπιτικό, σε αυτό που λέγεται σπίτι. Δηλαδή αρχίζει και μας απασχολεί και σαν αν θέλεις σύμβολο κοινωνικού στάτους πια. Κύρος Γκρουπ, λοιπόν. Πέτρο, διασκεδάζεις? Προσπαθώ. Προσπαθείς. Το έχω στο νου μου, δηλαδή. Παρακολουθείς εξελίξεις, τα νέα πράγματα, τις φωνές που έχουν να δώσουν καινούργιες προτάσεις, καινούργια ακούσματα? Ναι, στο βαθμό που προλαβαίνω. Λοιπόν, Δημήτρης Κόκοτας. Συγγνώμη, όμως θα ήθελα. Αχ, πάλι με το Κύρος Γκρουπ. Πες μου. Μία μικρή διακοπή. Πες μου. Επιφυλάσσουμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Πες μου. Στα νέα παιδιά που φτιάχνουν το σπιτικό τους. Για τα νέα ζευγάρια. Αξίζει τον κόπο να ξεφύγουν λίγο από την πεπατημένη και να γεμίζουν το σπίτι τους με δώρα που αναφέρονται σε κρύσταλλα, γυαλικά, σερβίτσια, καφετιέρες κλπ. Κοίταξε, τώρα πήγαινες γυρεύοντας. Ναι. Την επόμενη φορά εγώ δίνω από τώρα το τηλέφωνο της εκπομπής, ξέρω σε ευνηδιάζω, θα σας καταστρέψω τα καταστήματα. 34-24-552, καλείτε τώρα. Η νεόνυμφη, αυτή πρόκειται να παντρευτείτε έτσι τώρα, κοντά. Καλά δεν και κάνω. Και δεν έχουμε φτιάξει ακόμα το σπίτι. Κύριος Γκρου, προσφέρουν, να δώσουμε και ένα καλό δώρο. Λοιπόν, αυτό το δώρο το καλό μπορούν να το πάρουν οι μελόνυμφοι αν αποτανθούν στο πλησιέστερο Kiro Shop, το πλησιέστερο στη γειτονιά τους. Τους περιμένει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη αν ξεκινήσουν να κάνουν μια λίστα γάμου. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Δημήτρης Κόκοτας, λοιπόν, εκτός το ότι μια βραδιά καταπληκτική έτσι προηγήθηκε, σε αυτή τη συγκεκριμένη βραδιά έγινε και η απονομή του πλατινένιου δίσκου, αλλά και η παρουσίαση του δίσκου. Δημήτρης Κόκοτας, για μένα, στο Θησίο Κλαμπ. Μη με παρεξηγήσεις για αυτά που θα σου πω. Μα θέλω να πονέσεις έτσι όπως πόνεσα για σένα, ναι, κι εγώ.
Δεν θέλω να πιστέψεις πως πια δεν σ' αγαπώ. Μα πρέπει να πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα που πλήρωσα κι εγώ. Λοιπόν, προς ενημέρωση όλων, τι έχουμε. Έχουμε απονομή, μάλλον παρουσίαση του δίσκου που κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα και απονομή πλατινένιου δίσκου. Όπω, συγγνώμη. Πώς, πάνω, καλή αρχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω έτσι σύντομα, καταρχάς, την εταιρεία μου, όλους τους συνεργάτες της εταιρείας, όπως είναι η κυρία Κανή, η κυρία Καπελάκη, η κυρία Βρατάκου. Τον Νίκο Καρβέλα, την Άννα Βύση. Στον Δημήτρη με αγάπη, τον τίτλο πλατινένιο του δίσκου. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς εσάς δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει πλατινένιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Βύση. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση της καινούργιας μου δουλειάς που έχει κάνει μουσική, στίχους ο Νίκος Καρβέλας. Έχει συμμετάσχει σε ένα τραγούδι η Ναταλία Γερμανού και υπάρχει ένα τραγούδι που έχει κάνει στίχους η Βαρβάρα Τσιμπούλη. Αυτό το τραγούδι, ένα κομμάτι που έχουμε ακούσει με τη φωνή του Γιάννη Πάριο πριν από πολλά χρόνια, που έχει γράψει ο Νίκος. Και επειδή είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια, ήθελα να το συμπεριλάβουμε σε αυτή τη δουλειά. Την ενορχήστρωση της δουλειάς έχει κάνει ο Γιάννης Λιονάκης, όπου είναι το πρωτοπαλίκαρο του Νίκου. Και να πω εδώ ότι ο Νίκος πάντα επεμβαίνει σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ενορχήστρωση τέτοια πράγματα, παραγωγή αν θέλεις. Σήμερα έχουμε κλείσει τη δεύτερη εβδομάδα που
Έχει βγει ο δίσκος στα μαγαζιά, έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος και έχουμε και απονομή του πλατινένιου, απονομή πλατινένιου δίσκου. Σημαίνει πάρα πολλές πωλήσεις και εδώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάνατε τις προσπάθειές μας αυτές, την προσπάθειά μας αυτή πλατινένια, αν θέλεις. Όταν ζεις με την αμφιβολία, η φαντασία σου οργιάζει διαρκώς. Τα μάτρα σε σκοτώνει η καχυποψία και με το τίποτα γίνεσαι τρελός. Ο παλιό χαρακτήρα σου τα φταίει όλα που μαλώσαν, που χωρίσαμε. Ο παλιό χαρακτήρα σου τα φταίει όλα που γίναμε δυο ξένοι ξαφνικά. Έκανε επιτυχία και με το δεύτερο δίσκο με τον Νίκο Καρβέλα. Είναι άξιος επένων γιατί και τρεις του δίσκοι είναι πλατινένιοι. Μ' αρέσει που το λέω με τον Δημήτρη. Ξαναδρέψα μαζί στο οποίο το καλοκαίρι πέρσι είχαμε επιτυχία. Και του εύχομαι στην καριέρα του ό,τι καλύτερο. Είναι πολύ καλός, τον αγαπάω πολύ και το ξέρει. Και εύχομαι να συνεργαστούμε και άλλη φορά γιατί τον αγαπάω πολύ. Φιλάκια. Με ένα τραγούδι σου λέγα θα σ' αγαπώ για πάντα και ερχόταν ο αντιλάλλος σαν μια παλιά μπαλάντα για πάντα, για πάντα. Δημήτρης είναι αυτό που λένε καλό παιδί. Το εννοώ αυτό. Δηλαδή αυτό που βγάζει, που βλέπουμε στην τηλεόραση, στα βίντεο κλιπ, συνεντεύξεις του, είναι πραγματικά αυτό. Φαίνεται δηλαδή παιδί που έχει μεγαλώσει καλά. Δεν κουβαλάει, ξέρεις, προβλήματα διάφορα. Και έχει έτσι μια πολύ καλοπροαίρετη πάντα στάση απέναντι σε οτιδήποτε παρουσιαστεί. Οτιδήποτε πρόβλημα, δηλαδή παρουσιαστεί στις πρόβες, οτιδήποτε ένταση που δημιουργείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος. Παρότι είναι αρκετά νέος και θα μπορούσαν να του δικαιολογηθούν πολλά, ίσως, ξέρεις, πολλά ξεσπάσματα, δείχνει μια ωριμότητα που μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Μπορώ να πω ότι μου έκανε πραγματικά πολύ εντύπωση ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει, η ψυχραιμία και η ηρεμία του. Και
που την πετάξαν τα παιδιά χωρίς καρδιά. Κι απ' της αγάπης το καιρό τραγουδί έμεινε πικρό. Μα να ξεχάσω δεν μπορώ. Παιδιά χωρίς καρδιά για πάντα, για πάντα, για πάντα, για πάντα. Αγκάς θα πω για τον άνθρωπο Δημήτρη Κόκοτα που είναι πολύ σημαντικό. Ο Δημήτρης είναι ένα εξαιρετικά καλό παιδί. Συνεχίζει και συμπεριφέρεται και λειτουργεί σαν ένα μικρό παιδί, το οποίο δεν έχει σχέση, ξέρεις, επαγγελματικά, ας πούμε, να εκμεταλλευτεί κάτι σε σχέση με την επιτυχία που έχει, και αυτό είναι ό,τι σπουδαιότερο σε έναν άνθρωπο και τον τιμά ιδιαίτερα. Τώρα από εκεί και μετά ο Πλατινένιος ήταν μια φυσική συνέπεια και των δύο προηγούμενων επιτυχιών, μεγάλων επιτυχιών δισκογραφικών, και ήρθε να συμπληρώσει, ας πούμε, σε σύνθεση πάντοτε του Νίκου Καρβέλα. Νομίζω η επιτυχία θεωρείται, ας πούμε, σχεδόν σίγουρη. Μη πετάς τα αισθήματά μου όπως τα αντικείμενα, ήλιε, μη μ' αφήνεις μόνο στο ήλιο βασίλεμα. Ήλιε μου, μη πας να φύγεις από πώς αισθάνομαι. Σε χρειαζόμαι κοντά μου, μες στη νύχτα χάνομαι. Ήλιε μου, μη πας να φύγεις και την πλάτη μη γυρνάς. Όπως σ' αγαπάω, πες μου πως κι εσύ με αγαπάς. Μη πετάς τα αισθήματά μου όπως τα αντικείμενα. Ήλιε, μη μ' αφήνεις μόνο στο ήλιο βασίλε. Τα αισθήματά μου όπως τα αντικείμενα. Ήλιε, μη μ' αφήνεις μόνο στο ήλιο βασίλεμα. Έλα, τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας που τη σκόρπισες σβησώντας ανάσουν χειμώνας. Σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας που τη σκορπίζες φυσώντας να σου χειμώνας. Πες μου τη ζωή μου όμως πως να συνεχίσω, που δεν έχω για τα δυο σου χείλη να φιλήσω. Πες μου τη ζωή μου όμως πως να συνεχίσω, που δεν έχω για τα δυο σου χέρια να κρατήσω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο και την Άννα και σε όλα τα παιδιά, σε όλη την παρέα που έγινε και δημιουργήθηκε, αν θέλεις, έτσι πολύ αυθόρμητα όλο το διάστημα που βρισκόμασταν στο στούντιο, όλους αυτούς τους μήνες, αν θέλεις, συνεργασίας, στην εταιρεία μου φυσικά και σε όλους τους συνεργάτες της, όλους τους ανθρώπους όπου βρίσκονται και βρίσκονται στην εταιρεία. Ψέματα σου λέω για σένα, τι λέεις παρακτικά.
μαζί σου θέλει μοναχά να παίξει. Κι όταν θα σε δει να κλαις, θα γελάει ειρωνικά. Δεν σ' αγαπάει αληθινά κανένας, κανένας στον κόσμο πουθένας. Δεν σ' αγαπάει όπως εγώ κανένας, κανένας μωρό μου πουθένας. Δεν σε κανάγει όσο εγώ. Κανένας, κανένας στον κόσμο πουθένας. Δεν σ' αγαπάει όπως εγώ κανένας, κανένας μωρό μου πουθένας. Δεν σε κανάγει όσο εγώ. Σου με φτιάχνει, με σηκώνει και η φωνή σου τραγικά μ' αναστατώνει. Μες στη ματιά σου η καρδιά μου ξεφαντώνει. Μαζί σου πέφτω στον κρεμό, γίνομαι σκόνη. Δίπλα σου να με, κι όπου να με. Δίπλα σου να με, κι όπως να με. Δίπλα σου να με, ποιο στην άκρη του κόσμου. Μαζί σου πάω, δίπλα σου να με, κι όπου να με. Δίπλα σου να με, κι όπως να με. Δίπλα σου να με, και στην κολάσια χώμα. Μαζί σου μπαίνω στο χώμα. Σου στα ύψη μ' ανεβάζει και η φωνή σου τις αισθήσεις μου ταράζει. Μες στη ματιά σου η ζωή μου χρωμαλάζει. Μαζί σου πέφτω στη φωτιά και δεν με νοιάζει. Δίπλα σου να με, κι όπου να με. Δίπλα σου να με, κι όπως να με. Δίπλα σου να με, κι ως την άκρη του κόσμου. Μαζί σου πάω, δίπλα σου να με, κι όπου να με. Δίπλα σου να με, κι όπως να με. Δίπλα σου να με, και στην κολάσια ακόμα. Μαζί σου μπαίνω στο χώμα. Μαζί σου πάω, δίπλα σου να με, κι όπου να με. Δίπλα σου να με, κι όπως να με. Δίπλα σου να με, και στην κολάσια χώμα. Μαζί σου μπαίνω στο χώμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μια προσπάθεια τώρα. Είναι και πέντε ΠΑΟΚτζίδες μέσα γι' αυτό. Τώρα εσύ πώς προέκυψες ΠΑΟΚ, σε ξαναρωτώ και μου λες εσύ κάνε δουλειά σου. Πότε με ξαναρώτησες? Εκτός αέρα. Α, γιατί μου είχες ξαναρωτήσει πριν πέντε μήνες. Απάντηση δεν πήρα όμως γι' αυτό, το ξαναθυμήθηκα. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Έρχεται σαν η φλασιά, η φλασιά. Είσαι Θεσσαλονίκη, πρέπει να είναι κάποιος Θεσσαλονικιός δηλαδή για να ανήκει στον ΠΑΟΚ. Όχι, συγγνώμη, δηλαδή σε εμπνέει κερκίδα ή εντεκάδα. Όλα. Τι συμβαίνει. Όλα. Είναι ένα πακέτο. Όλα. Εμένα όμως με εμπνέουν πολλές λέξεις, οποίες μάλλον είναι κόκκινο πανί για σένα. Και έχεις κάποιες σημαντικές εξηγήσεις, επεξηγήσεις και θεωρίες. Τι είναι αυτό δηλαδή? Τι εννοείς λέξεις? Ένα... Ναι. Ναι. Στον καναπέ. Προχωράμε, δηλαδή μετά από το δίπλα σου να με, ερχόμαστε για να κάτσουμε ακριβώς δίπλα σε καναπέ. Δίπλα σου, ρόμπεντι κάπα. Ωραίο το καναπεδάκι. Μπορούμε να είμαστε πλάτη-πλάτη.
Δεν θέλω να βλέπω την έκφραση. Δεν ξέρω, σκηνοθέτη. Να είναι σκηνοθέτα εντελώς... μου έτσι. Το θέλετε πλαγιαστό, έτσι πλάτη. Θέλουμε τη γνώμη σας. Πλαγιαστό το θέλω. Πλαγιαστό. Στο πλαγιαστό. Ναι, ναι, έχουμε και πολλές επαφές τώρα. Με στήλω όμως, βάλε το ποδαράκι. Ναι, πώς το κάνετε. Το κάνετε έτσι, το θέλετε. Η Γιάννα μου είπε να τα τεντώνω και λίγο για να φαίνομαι πιο ψηλή. Α, ωραία. Καλά είμαστε έτσι. Θα το προσπαθήσω. Λοιπόν. Αυτό το αφήνω. Θέλουμε μια αντίστροφη μέτρηση από τα άνωθεν στρώματα. Αν θέλετε. American bar. American bar. Ορίστε. American bar. Μην κλέβω, καλά. 3-2-1, πρώτη λέξη πολιτική. Καλά να πάθεις. Τι με νοιάζει εμένα, δηλαδή, τι θες να μας πεις. Πολιτική με ήττα. Πολιτική με ήττα, εντάξει. Παιχνίδι, ψευτιά, αυτές οι λέξεις που μου έρχονται στον. Ναι, και συμφέροντα. Καλύτερα αυτή. Κράτα αυτή. Συμφέροντα. Παιδιά των φαναριών. Παιδιά των φαναριών. Ένα μικρό δείγμα το τι συμβαίνει από τότε που ανοίξαν τα σύνορα και γενικώς. Ούτε ξέρουμε γιατί τα ανοίξαμε, ούτε ξέρουμε και πώς να τα κλείσουμε. Ελλάς. Πώς να προστατέψουμε αυτά τα παιδιά. Ελλάς, αστυνομία. Ελλάς, αστυνομία. Λάθος στιγμή με ρωτάς τώρα και δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσω, γιατί πιστεύω ότι περνάει τη χειρότερη στιγμή της. Αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί κάποια στιγμή να αναλάβει και κάποιος, αλλά αυτά είναι παιχνίδια που δεν τα ξέρουμε πολύ καλά εμείς. Μπορεί να αναλάβει και κάποιος που να τα φέρει έτσι, να μας κάνει να νιώσουμε ασφαλείς. Προς το παρόν πιστεύω ότι όλος ο ελληνικός λαός νιώθει μια τεράστια ανασφάλεια. Και αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης Δημόσιας Τάξης, σαν κουκλοθέατρο φαίνεται. Ψήφο εμπιστοσύνης μου φαίνεται χρειάζονται όλοι. Εντάξει, και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σημίτης. Σημίτης, ναι, ακριβώς. Κοίταξε, οι μεταρρυθμίσεις και γενικότερα έτσι αυτή η αυστηρότης και η λιτότης θέλουν πολύ σοβαρούς ηγέτες. Εμένα προσωπικά δεν με πείθει καθόλου και πιστεύω και όλο τον ελληνικό λαό. Μήπως ο κύριος Πάγκαλος. Ο κύριος Πάγκαλος, να σου πω την αλήθεια, με απογοήτευσε πάρα πολύ, γιατί τον είχα στην κατηγορία των ανθρώπων που ήταν πολύ ενδιαφέροντες και με προσωπικότητα. Μετά από αυτή την βεβαιασμένη κίνηση να χαστουκίσει, να σπρώξει, δεν ξέρω τι να κάνει. Η Πανσέλινος. Ναι, δεν ξέρω, η Πανσέλινος. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι ήθελε να δείξει, να δώσει μια εικόνα ότι κοίταξε, προσπαθούμε γρήγορα μέσα στον πανικό να τα διορθώσουμε. Γιατί οι κοπέλες αυτές, αν δεν δουλεύουν, σίγουρα δεν δουλεύουν ή ξύνουν τα νύχια τους εδώ και πολλούς μήνες. Ίσως και χρόνια. Δηλαδή, το ανακάλυψε ο κύριος Πάγκαλος εχθές, ας πούμε, και ήθελε μέσα στον πανικό να τους. Να μας δώσει την καλή εικόνα ότι στο Υπουργείο του όλα θα γίνουν, όλα είναι ρολόι. Δεν μπορεί να τις είχε προσλάβει προχθές και να τις έπιασε να μην δουλεύουν ή να ταλαιπωρούν τον κόσμο εχθές. Έτσι δεν είναι. Λίγο Κώστας κωμικό. Κώστας Καραμαλής. Συμπαθείς. 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 Τι να κάνεις. Αυτά. Ναι. Αθήνη. Αθήνη. Κοίταξε, Αθήνη. Πώς την ξεχάσαμε αυτή, καλά. Δεν ξέρω πώς. Αφορμή. Αθήνη την τελευταία φορά και μου έκανε και εντύπωση που ένας τόσο σοβαρός δημοσιογράφος από τον κύριο Παναγιωτόπουλο εθεάθη έτσι πλάι-πλάι στο κέντρο σακάκι της κυρίας Αθήνη. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι με τις τελευταίες. Μετά το θάνατο του μεγάλου ηγέτη, του Ανδρέα του Παπανδρέου, σίγουρα η Λιάννη μου δημιουργήσε ορισμένες έτσι στιγμές που είπα τι τα θέλει τώρα αυτά τα κεριά και τον περίπατο το μοναχικό στον κήπο. Σίγουρα δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαινόμουν, ας πούμε. Αλλά και το να έρθει η κυρία Αθήνη τώρα με όλη αυτή τη φοβερή κουλτούρα να μας πει ότι θέλει να δώσει ένα χαστούκι γιατί εκπροσωπεί, ας πούμε, την άποψη του ελληνικού λαού, μου φαίνεται και καρακατιναριό και πάνω απ' όλα πιστεύω ότι θέλει να εκμεταλλευτεί όλη αυτή τη δημοσιότητα. Και πάλι σου λέω ότι μου κάνει εντύπωση αυτή η παρουσία του κύριου Παναγιωτόπουλου, γιατί τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Θα σπάω, συμβαίνουν αυτά. Τι κάνετε? Γιάννης Παπαθεοχάρης. Γιάννης Παπαθεοχάρης. Μετά από όλα αυτά τα χάλια που μου είπες και έπρεπε να ανοίξω το στόμα μου, μου είπες κάτι έτσι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Ίσως, όχι ίσως, για μένα ο καλύτερος επιχειρηματίας της νύχτας, ένας άνθρωπος φιλόδοξος με την πολύ καλή έννοια, ένας άνθρωπος με αισθητική, ένας άνθρωπος που ρισκάρει, που αποδεικνύει καθημερινά ότι έχει μεν χρήμα, αλλά το διοχετεύει πάλι στη δουλειά του, και ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει. Και πάνω από όλους καλλιτέχνες, ήταν τα ρότερα χρόνια της ζωής μου, ελπίζω να ξαναβρεθώ κοντά του. Τον αγαπώ πολύ.
δικό σου. Πίτσα Ναπολιτάνα. Πίτσα Ναπολιτάνα δεν μου έρχεται τώρα τίποτα, γιατί έχω φάει και τους λουκουμάδες. Το μόνο που θυμάμαι ότι ήταν το πρώτο μου φλερ ήταν από την Νάπολη. Αυτό κάνει, μετράει ή πρέπει να πω κάτι σε πίτσα. Σου είχε τίποτα το ιδιαίτερο από τότε. Σαν ανάμιση, έτσι. Ναι, φωτογραφίες και πραγματικά έτσι φοιτητικά χρόνια. Τον έχεις ξαναδεί από τότε. Όχι, συναντηθήκαμε στο Λονδίνο. Τι έγινε στο Λονδίνο εσύ. Υποτίθεται ότι διάβαζα και σπούδαζα. Υποτίθεται. Μαμά τα ξέρει αυτά. Όχι, μετά έμαθα Ιταλικά, εκείνο το διάστημα. Και μου ήρθε η πίτσα Ναπολιτάνα. Μόλις είπες πίτσα Ναπολιτάνα, θυμήθηκα γιατί ήταν από την Νάπολη ο Ιταλός. Αν σου πω. Τι? Αν σου πω τώρα νησί, θα μου πεις για άλλο φλερτ. Νησί. Όχι, θα σου πω Μυτιλίνη που θυμάμαι ότι έκανα πέρασε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι το 1994, παρόλο που ήμουν με την κοιλιά μέχρι το στόμα. Θα σου πω Ύδρα που μου θυμίζει Πόρτο Ύδρα και όλους τους φίλους μου, τους αγαπημένους. Και τι άλλο νησί να σου πω. Και Σαντορίνη φυσικά που είναι το νησί της μητέρας μου. Χαρτιά. Τι χαρτιά. Χαρτιά του χαρτιά. Υπουργείου, του Δημοσίου. Όχι, ας πούμε τραπουλόχαρτα. Α, τραπουλόχαρτα. Αμέσως έρχεται στα μάτια Κραουνάκης, Μπιρίμπα. Και Μπιρίμπα που παίζω με τον Γιώργο και χάνει και γίνεται έξαλλος και τα πετάει στον αέρα. Το λέω αυτό έτσι. Δεν θα κλέψεις, δεν θα με κοιτάς. Όχι, θα κάνεις την αδιάφορη προς τα εκεί. Δεν μπορώ να κοιτάω στον αέρα, κοιτάω εσένα. Δεν κοιτάω το χαρτί, παιδί. Δεν μπορώ να φτάσω εκεί. Κοίτα την κάμερα 5. Δεν και. Δεν σχαμόγελο. Και νομίζω είναι και καλύτερη. Ξέρω γιατί. Χιόνι. Χιόνι Αράχοβα, αγάπη μου. Χιόνι Αράχοβα. Και επειδή μου έχετε υποσχεθεί και ένα βίντεο που θα το κάνουμε το Γενάρη, θα σας ανεβάσω πάνω στα παιδιά. Καλημέρα στην Αράχοβα, καλημέρα στο χιονοδρομικό, στον Παρνασσό που τώρα είναι κλειστό φυσικά, αλλά κάποιοι μας βλέπουν από εκεί. Καλημέρα στο Δήμαρχο. Και Γενάρη θα σας φιλοξενήσουμε στην Αράχοβα. Σ' άρεσε, λες και είναι σπίτι μου. Θα δω το καρνέ μου, δεν ξέρω κι εγώ. Καλά, όλο το Γενάρη κλεισμένοι θα είστε. Μπορεί να δει λίγο ιδιαίτερα μου. Θα γίνει, εντάξει. Για να δεις και λίγο χιόνι, γι' αυτό το λέω. Ξύλο. Βγήκε από τον παράδεισο. Τι ξύλο, παιδί μου. Ξύλο. Ξύλο. Τίμιο ξύλο του, τι ξύλο. Βοήθειά μας, ξύλο. Ξύλο. Βία, ας πούμε. Ναι, ναι. Α, όχι, ποτέ. Δεν νομίζω. Ύστερα έχουμε χορτάσει τόσο πολύ ξύλο στην τηλεόραση από τις ειδήσεις και από αυτά που γίνονται, ας πούμε, καθημερινά. Μη μου θυμίζεις τώρα αυτά που γίνανε στη Θεσσαλονίκη, μη μου θυμίζεις τίποτα. Γιατί πραγματικά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάθε φορά που ανοίγω τηλεόραση δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι ζω σε άλλη εποχή. Έχεις προβεί ποτέ σε τέτοια ενέργεια, πάνω σε έκρηξη. Όχι, τόσο από τον Απόστολο που τον μαυρίζω λίγο. Ναι. Όχι. Γιατί ούτε ένα μπατσάκι. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Όχι, δεν έχω δει ποτέ άνθρωπο. Ταμπού. Ταμπού, πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Φέτος εμφανίζεται ο Γιώργος Χατζηνάσιος με τον Στέφανο Κορκολή. Έτσι πάει, Γιώργο. Α, τι κάνεις τώρα. Κουτάκι φαίνεται. Αρκετά ταμπού. Ναι. Δεν έχει σπάσει κανένα με κάποια αρκετά, φόρμα τελευταία. Αρκετά, ναι, έχουν σπάσει. Ορισμένα έτσι που λέμε κάτι παλιά δεν έχουν σπάσει ποτέ. Χαίρεσαι που τα κρατάς τα ταμπού όμως. Ναι, ναι. Γάμος είναι ταμπού. Όχι, δεν είναι ταμπού ο γάμος. Απλώς όταν το κάνεις μια φορά πρέπει να το σκέφτεσαι να το ξανακάνεις. Αυτό είναι όλο. Αν και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραίο πρώτο γάμο. Με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ. Πώς να το πω, πολύ γλυκό άνθρωπο, το Μεγακλή. Πράματα και θάματα. Πράματα και θάματα. Πράματα και θάματα. Η πρώτη τηλεοπτική επιτυχία στην Ερτένα, με σκηνοθέτη το Μεγακλή και με τις δύο υπέροχες συμπροταγωνίστριες, τη Σόφη Ζανίνου και την Κατιάνα την Μπαλανίκα. Ναι. Και τώρα έξω είδα και τον Κώστα τον Πεταμιάνο, τον οπερατέρ, το φίλο μου, και θυμήθηκα αυτή την εκπομπή. Τι σ' αρέσει γενικώς? Τι μ' αρέσει? Μ' αρέσει να έχω ελεύθερο χρόνο και μπορώ να σου πω ότι παρακουράστηκα γιατί τα δύο τελευταία χρόνια παρά έχω ελεύθερο χρόνο, τέλος πάντων. Και πάνω απ' όλα μ' αρέσει να είμαι ελεύθερη. Τι απεχθάνεσαι πάρα πάρα πολύ. Απεχθάνομαι τους ανθρώπους που προσπαθούν να είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Δηλαδή, δεν θέλω να σου πω τους δήθεν, δηλαδή αυτό ακριβώς. Που προσπαθούν και καταναλώνουν τη ζωή τους για να γίνουν κάτι, παριστάνοντας κάτι που δεν είναι. Αυτό το απεχθάνομαι φοβερά και μου συμβαίνει πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω γιατί. Τι ζηλεύεις?
Ζηλεύω τους ανθρώπους που έχουν βρει εσωτερική ισορροπία, που, έχουν, που ξέρουν τις πραγματικές αξίες της ζωής. Και αυτούς τους ζηλεύω γιατί ακόμα είμαι σε, έχω πολύ δρόμο για να τα καταφέρω να γίνω σαν κι αυτούς. Τι σε κολακεύει ιδιαίτερα? Εντάξει, όλα τα κλασικά και το να πεις έξυπνη και χαριτωμένη και τέτοια. Και τι άλλο? Και τι άλλο με κολακεύει? Δεν ξέρω. Για σκέψου τώρα. Βοήθησε το λίγο για τώρα με το χρόνο. Βοήθησε το. Με κολακεύει, εντάξει, εύκολα κολακεύομαι, ας πούμε. Αν πεις έτσι οτιδήποτε, μ' αρέσει, εντάξει. Θέλοντας να, να μεταφέρεις σε κάποιες σελίδες χαρτί τη δική σου ιστορία, μικρή, μεγάλη, σημαντική, ασήμαντη, για τον καθένα είναι διαφορετική εκτίμηση, πες μου για σένα το πρώτο και σημαντικότερο γεγονός που θα, που θα καταγράψεις, ποιο θα είναι? Ο Απόστολος. Ο Απόστολος. Ναι. Καλά, ιδιαίτερη συμπάθεια, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Καλός. Και κάνει και ιδιαίτερα σχόλια όταν βλέπει Star Cafe. Ναι, ναι, αυτό άστε που το σχολιάσουμε, είναι γιατί είναι λίγο πορνό. Πορνό. Θες να τραγούδι? Ό,τι θες εσύ. Τώρα γράφω ιστορία? Εντάξει, ό,τι πεις. Τώρα γράφουμε ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Ένα, δύο,
Τρία. Μ' αρέσει. Πρώτον είναι αυθόρμητο και δεύτερον συντονισμένο. Συνδυάζω τώρα. Για πες. Τι θες. Θες ένα ζεμπέκικο, τι θες. Θες, αχ, παλιό έρωτά μου, τι κοιτάς, παιδί μου. Δεν μου λες μια χαρά πας και εσύ από εκεί, από ό,τι το βλέπω τώρα έτσι πιο δύο. Τώρα είναι τα 3-4 κιλά αυτά. Τα 3-4 κιλά. Μην τα χάσεις όμως. Α, καλά, άμα το επιθυμεί. Θα έκανες καμιά προσπάθεια με τεχνητό τρόπο για να. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος Γκάβαλος, ο βασιλιάς των βίντεο κλιπς, που την Παρασκευή έχω γύρισμα όλη μέρα, ναι. Το αχ, παλιό έρωτά μου. Αυτός έχει τα μέσα να. Το επειδή είπες κάτι τεχνικό. Μου δεν με σε νοιάζει να σε μακρύνω. Στο μοντάζ, κάτι θα γίνει. Ναι, εντάξει, για μένα δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, εσύ που με βλέπεις, λες τι κιλάκια είναι αυτά. Ναι, εντάξει. Εγώ όμως που έχω συνηθίσει και που αν θέλεις δεν μπαίνω και στα ρούχα μου με τα 3-4 κιλά, αισθάνομαι άβολα. Και αν θέλω. Σου πω ότι σε πήγε, σου πήγε. Θέλω μέχρι την Παρασκευή να τα χάσω. Α, εντάξει, τότε θα προσαρμοστώ. Αλλά εγώ μιλούσα για τα επάνω στρώματα έτσι που κουμπώνομαι τώρα, κατάλαβες. Θα προχωρούσε σε τεχνητά μέσα για να. Όχι, όχι, όχι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάσαι δεν μπορώ πάρα να πολύ. Σου πω πόσο φοβάμαι. Παίρνω ότι δεν χρειάζεται. Απ' την άλλη, φοβάμαι ότι. Παίρνω ότι θα φαίνεται. Απ' την άλλη, φοβάμαι, ξέρω εγώ, διάφορες ασθένειες. Μανούλα έγινες. Γιατί φοβάσαι τώρα να ανοίξει λίγο το ντεκολτέ. Όχι, δεν φοβάμαι να ανοίξει το ντεκολτέ. Α. Κλείνει μόνο του. Δεν φοβάμαι. Κλείνει. Ναι. Είναι αυτόματο. Μάλιστα. Πτυσσόμενο. Κάνει. Θα έρθει και η σειρά σου, αλλά ακούσαμε το μόνιμο τραγούδι ναι, τώρα. Θα έρθει και η σειρά σου, να ζεμπέκι ότι δεν στο έχω πει. Mm. Έτσι λίγο. Όχι, το. Πες μου και το προηγούμενο. Είναι λίγο εκδικητικό. Που ακούσαμε το μόνιμο του δίσκου. Ναι. Τη Μαριάννα τη Σάκαρη και η μουσική και η στίχη και το δίπλα σου να είμαι φυσικά. Όλο ο δίσκο. Και το θα έρθει και η σειρά σου. Μάλιστα. Θα χορέψετε. Ποτήρι σου και τη ζωή μου θα δίνα για το χατήρι σου. Όμως εσύ δεν ξέρεις τι θα πει θυσία κι όλα τα γράφεις σε μια λέξη απουσία. Θα'ρθει κι η σειρά σου, θα τα βρεις όλα μπροστά σου, όσα κάνεις, όσα λες κι όσα νομίζεις. Θα'ρθει κι η σειρά σου κι ίσως κλάψεις για φαντάσου, μα δε θα'ναι πια κανείς κοντά σου. Και η ζωούλα μου στον άνεμο σκορπίζεται. Όμως εσύ δεν ξέρεις τι θα πει αγάπη κι όλα τα γράφεις σε μια λέξη αυταπάτη. Θα'ρθει κι η σειρά σου, θα τα βρεις όλα μπροστά σου, όσα κάνεις, όσα λες κι όσα νομίζεις. Θα'ρθει κι η σειρά σου κι ίσως κλάψεις για φαντάσου, μα δεν θα'ναι πια κανείς κοντά σου. Θα'ρθει κι η σειρά σου, θα τα βρεις όλα μπροστά σου, όσα κάνεις, όσα λες κι όσα νομίζεις. Θα'ρθει κι η σειρά σου κι ίσως κλάψεις
πια φαντασού. Μα δε θα'ναι πια κανείς κοντά σου. Ένα, ευχαριστώ, δύο, τρία. Πολύ. Ένα, δύο, τρία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα κάτσουμε λίγο. Τι θα γίνει, τι θα παρουσιάσουμε τώρα. Δια να εξακολουθήσουμε να υφιστάμεθα on TV, τι πρέπει να γίνει. Break, διαφημίσεις. Star Cafe. Η θερμοκρασία θα ανέβει, οι σφιγμοί θα ανέβουν. Η Πολίνα ήδη πιάνει τους δικούς της σφιγμούς, αλλά νομίζω ότι ο ανδρικός πληθυσμός θα είναι αυτός που θα υποφέρει σε μερικά δευτερόλεπτα. Αν έχετε πρόχειρα υπογλώσσια, κάτι σε ορό, κάτι σε οξυγόνο, θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Για δυνατή κράση και για δυνατές καρδιές, το θέμα που θα ακολουθήσει, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή. Wow. Περισσότερες λεπτομέρειες από την Στέλλα Κατέβα. Πάλι θα εκθέσω την κυρία Κατερίνα. Δύο σύνολα πήρε, δύο κυρίες και κύριοι, από αυτά που θα δείτε αμέσως τώρα, από αυτή τη στιγμή. Και ξεκινάω. Πρωταγωνιστούν στην καταρόμπα της σύγχρονης γυναίκας. Ο λόγος, τα ισπανικά εσώρουχα Selmark, που με το μοναδικό σχεδιασμό, την ποικιλία των χρωμάτων, τα πρωτοποριακά υφάσματα βασισμένα στο τακτέλ και την τέλεια εφαρμογή τους, καλύπτουν όλα τα γούστα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γυναίκας. Μην αλλάζετε πλάνο! My name is Dita. I'll be your mistress tonight. I'll be your loved one, darling. Turn off the light. I'll be your sorceress. Your heart's magician. I'm not a witch. I'm a love technician. I'll be your guiding light in your darkest hour. I'm gonna change your life. I'm like a poison flower. Give it up, do as I say. Give it up and let me have my way. I'll give you love, I hit you like a truck. I'll give you love, I'll teach you how to. Erotic, put your hand all over my body. Erotic, put your hand.
Only the one that inflicts the pain can take it away. Και μόλις είδα τα ισπανικά εσόρουχα Cellmark.
θα ήθελα. Αναστενάζει η Πολίνα. Όχι, θα σας πω μετά. Μετά, Πολίνα, με ένα λεπτό. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η κεντρική διάθεση είναι Στεφάνου Σαράφη 11 στο Εγάλεο. Στεφάνου Σαράφη 11 στο Εγάλεο. Τηλέφωνα 5315-134 5317-622. Θα επαναλάβω τα τηλέφωνα. 5315-134 5317-622. Να εκθέσω την Πολίνα Κατερίνα ή περισσότερο. Εσύ δεν ξέρει να κάνει μόδα για να εκθέσει τον κόσμο. Για να καταλάβουμε ποιο είναι ο ρόλο του καθενό. Τουλάχιστον τα εσώρουχα τα φοράμε μέσα από τα ρουχαλάκια. Αυτό. Πολίνα, βοήθησε. Όχι, πολύ ωραίο. Τι να σε βοηθήσει. Ποιο να βοηθήσει ποιον που μου λέει. Το βίντεο κλείνει με τον κάβαλο του Σάββατο να πάρω αυτό το string και να το πω έτσι και αλλιώ. Για ξανακάνε πώ έκανε. Όχι, δεν θα το κάνω. Λίγο. Βάλετε το κομμάτι, πήρε τηλεθεατής και ζήτησε ασορτή κουνέλι που λένε. Ασορτή κομμάτι. Είδε τη μόδα και θυμήθηκε το δέρμα. Είδε στο δέρμα, δεν το προβάλλω το κομμάτι. Και το ζήτησε τηλεθεατής. Μπορείς να το προβάλλω. Είδε μάλλον τα εσώρουχα. Ναι, συνειρμικά μας είπε. Έτσι να σηκωθώ από ένα δέρμα, τώρα ξαφνικά έτσι. Και δύο άμα θέλεις. Ξεκινήσουμε από το ένα. Δεν ξέρω, παιδιά, ό,τι είπε ο σκηνοθέτης, ό,τι έχει έτοιμο κτλ. Δεν είπε. Ο σκηνοθέτης μπορεί να έχει υποθυμίσει κιόλα επάνω. Πόδι γάμπα, σε παρακαλώ, απλό σου και. Εσένα, λέω. Δεν το έχω πει ποτέ, έχω τα λόγια. Στη φωτιά. Έξω η νύχτα και εσύ στο δέρμα μου πορείες να χαράζεις στα τυφλά. Εγώ να τρέμω, το στήθος μου στο χάδι σου να δίνεται και να σε προκαλεί. Και εσύ στο στόμα να με φυλάς, να με δαγκώνεις.
Τώρα χειροκροτήστε. Ένα, δύο, τρία. Στέλλα μου, συγγνώμη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Σαν διαλυμένη διαδήλωση. Πρώτη φορά μου έχει συμβεί τηλεοπτική εκπομπή ζωντανή. Δεν είμαστε καλά φωτισμένες, καλά. Να παραγγελιά από το τηλέφωνο. Παραγγελιά από το τηλέφωνο. Για τον αγαπημένο μας, για τον αγαπημένο σου τηλεθέατη. Ναι. Σου έχω πει και αυτό η Μαριάννα Σάκαρη. Λοιπόν, η Μαριάννα έχει ένα φοβερό ταλέντο. Έχει περιγράψει πολλές αισθησιακές στιγμές, αλλά με μια καθαρεύουσα που μου την είπες. Όχι καθαρεύουσα, απλώς με λέξεις που είναι, δηλαδή, δεν μπορούμε να εκφραστούμε τώρα ελεύθερα. Είναι μια ερωτική πράξη. Χωρίς να σε φύγει πουθενά, σε που φύγει. Αν θέλαμε να την περιγράφουμε λίγο πιο ελεύθερα, ίσως όχι, να... Όχι, μην γκρεμπε. Ναι, ναι. Να αγγίσαμε και τα όρια έτσι του λίγο προκλητικού. Ου, 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 και βάλε, ουι. Ουι, ουι. Ουι, ουι. Πάντως, αλλά που ζήτησε το δέρμα. Ποιο τραγούδι έχεις βιντεοκλίπ το Σάββατο. Αχ, παλιωρωτά μου. Ναι, αυτό θα το ακούσουμε τώρα. Ναι. Το δέρμα πότε θα το κάνεις βιντεοκλίπ. Αν δεν ξέρω, αν πρέπει να συνεννοηθώ εγώ με την εταιρεία. Εντάξει, συνεννοήσου. Από εκεί θα πάμε το χάρο. Το υλικό το έχουμε. Με τα ισπανικά ισόρουχα. Με τα ισπανικά ισόρουχα το υλικό το έχουμε. Θα κάνουμε το δέρμα. Τα χορευτικά ήδη κάναμε μια προθέρμανση. Ναι, 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 έχουμε κάνει, είμαστε μέσα. Λα, ξέρουμε, ξέρουμε. Θέλεις να παίξεις στο βίντεο κλιπ. Εγώ να είμαι ο αφηγητής του τραγουδιού και να πρωταγωνιστήσεις. Θέλω να είμαι σε μια αντιμένη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί έξω να βρέχει το δέρμα σου με νεροποντές και ξέρω εγώ, στο στόμα να σε φυλάει και δεν όλα αυτά. Δεν το πιστεύω, άρχισαν και βογκάνε τριγύρω. Χριστός και Παναγία. Παλιό ερωτά μου. Κολλασμένη στο μυαλό μου φαντασία, μ' ακολουθεί βήμα προς βήμα τόσα χρόνια. Πήρε τη θέση της σκιάς μου, έγινε ελπίδα και βραχνάς μου. Αχ, παλιό ερωτά μου, κάτι με στη γαρδιά μου. Τα χέρια λύσε μου να δεις τι θα σου κάνω. Αχ, παλιό ερωτά μου, κάτι με στη γαρδιά.
κορίτσι. Right. Κλέβει λουκουμάδι, την είδα. Oh. Ναι, μπήκε και τον έκλεψε. Πούτος. Καλά, βέβαια που να τον βάλει, θα μου πει. Ναι. Αλλά τον έχει μου πολύ ωραίο. Ξέρεις, με μια αυτή μπήκε. Στο μουλοχτό. Λοιπόν, διακρίνουμε την τρέλα που διακατέχει την κυρία Πολίνα. Παρακαλώ. Είναι ναι. χαρακτηριστικό με το ευχαριστώ για επιτροπή. Λοιπόν, πώς τα καταφέρατε όμως και βγάλατε την Ευαγγελική Σχολή, δηλαδή. Την καταφέραμε, εντάξει. Καλά τα καταφέραμε. Δεν ήμουν κακή μαθήτρια. Στα θεωρητικά μαθήματα ήμουν άριστη. Στα πρακτικά, δύσκολα τα πράγματα. Θυμήσου ένα πρακτικό έτσι. Και ξέρεις, δεν το δεν διάβαζα γιατί δεν είχα αντίληψη των μαθηματικών. Γενικότερα απουσίαζα από το μάθημα και πάντα κοβόμουν. Όταν άκουγες το επίθετό σου να ανέβεις στον πίνακα να λήξεις άσκηση. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω. Θέλω να περιγράψεις. Κάτω, ότι κάτι έχανα, κάτι έλειπα, κάτι ένα φοβερό. Ναι, κάτι έπεσε, ένα φοβερό. Ενώ οτιδήποτε είχε σχέση με ιστορία, με έκθεση, φαντασία, ξέρεις. 20. Και αρχαία καλή. Εντάξει, λατινικά μισητά βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι. Όλα τα θεωρητικά. Όλα τα θεωρητικά. Όλα, αλλά... Και εκεί στη Νέα Σμύρνη τι τους κάνεις και έτσι σε τιμούνται κάθε φορά που περνάμε από εκεί και είναι καταρχάς η περιοχή σου βέβαια. Ναι, είναι το σπίτι πούμε. Της μητέρας μου, ναι. Είναι οι φίλοι μου, είναι όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα. Παρόλο που ζω γύρω στα 17 χρόνια στο Χαλάνδρι και το αγαπώ φυσικά, ιδιαίτερη πατρίδα που λένε είναι η Νέα Σμύρνη. Μπαίνεις μέσα και νιώθεις ασφάλεια, νιώθεις ναι, μόλις δεις την πλάτη. Μπαίνεις και νιώθεις ναι. ασφάλεια, εσύ στο πέρασμά σου αφήνεις άλλο πράγμα, ένα σύμφωνας. Μα σε κινηματογράφο θερινό. Το είχαμε κάνει την άλλη το φορά. Το είχαμε ναι. κάνει και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Μα σε μπακάλικο, σε σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε κινηθείς. Γυρίσαμε και το φοβερό σουβλατζί και δεν τον βάλατε. Το σουβλατζί. Το φοβερό, το διάσημο, το Λευτέρι. Το Λευτέρι. Κύριε Λευτέρι μου, δηλαδή πρέπει να έχει ένα τεχνικό πρόβλημα η κασετούλα, καταλάβατε. Ναι, το καλά χακό, δεν το βάλαμε. Μίλαγε ο άνθρωπος. Τα πρώτα. Τα πρώτα σουβλάκια. Τα πρώτα σουβλάκια στο νομό Αττικής, ας το πούμε και έτσι. Μην είμαι υπερβολική. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία της Νέας Σμύρνης είναι ο Λευτέρης. Κύριε Λευτέρη μου, χαλάλη σου. Μας ακούει τώρα και δικαίωμά σου. Ναι. Με πίτα. Άστο, είναι φοβερή ιστορία. Θανατερό. Θανατερό. Είναι θανατερό. Κύριε Λευτέρη μου και πάλι χαλάλη σου. Το τραγούδι για πάρτι σου. Δικαίωμά σου. Δικαίωμά σου. Φεύγω ξαφνικά και μείναν όλα στον αέρα. Σταμάτησε ο χρόνος μου, δεν πάει τίποτα πιο πέρα. Σταμάτησε ο χρόνος μου, δεν πάει τίποτα πιο πέρα. Δικαίωμά σου αν δεν με θέλεις τη ζωή. Μια μέρα όμως θα γυρίσεις και θυμίσου πως θα με ψάχνεις στα σκαλιά του παραδείσου όπως παλιά. Δικαίωμά σου αν δεν με θέλεις τη ζωή σου. Μια μέρα όμως θα γυρίσεις και θυμίσου πως θα με ψάχνεις στα σκαλιά του παραδείσου. Μα θα είναι αργά. Στο πουθενά είμαι ακόμα. Με
άργησες, με σκόρπισες. Στο πουθενά είμαι ακόμα. Δικαίωμά σου αν δεν με θέλεις τη ζωή σου. Μια μέρα όμως θα γυρίσεις και θυμίσου πως θα με ψάχνεις στα σκαλιά του παραδείσου όπως παλιά. Δικαίωμά σου αν δεν με θέλεις τη ζωή σου. Μια μέρα όμως θα γυρίσεις και θυμίσου πως θα με ψάχνεις στα σκαλιά του παραδείσου. Μάθαν αργά. Ψάχνεις τα σκαλιά του παραδείσου, μάθαν αργά. Ευχαριστούμε πολύ! Ο γκρουπ Τσακολασίας. Λοιπόν, εγώ είμαι συγκινημένη, έχω το δικό μου λόγο, όπως και οι συνεργάτες που βρίσκονται εδώ. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, θέλω να μου πεις εσύ όμως. Όχι, δεν σε ρωτά. Ο κοτσκαϊμό έχει. Λακάτσι, σήμερα έπαιζε αεροπλάνο. Και ήμασταν έτοιμοι φυσικά, αν γινόταν κάτι άσχημο. Ναι, αλλά δόξα τω Θεώ και για τον άνθρωπο, τον πιλότο και όλους, ότι όλα πήγανε καλά. Αυτά συμβαίνουν, αλλά έσυ ο τέλος. Συμβαίνουν κάθε φορά που έρχομαι στον καφέ, δεν ξέρω. Εσύ πρέπει να το κοιτάξεις αυτό. Εσύ να το κοιτάξεις. Εσύ να το κοιτάξεις. Καλά, θα το κοιτάξω. Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε μία συγκίνηση. Γιατί? Και έτσι ένα τρέμουλο μικρό. Είναι μία συγκίνηση που αφορά φίλο, αφορά λίγο έτσι ψυχούλα, λίγο το ανθρώπινο τέτοιο. Μην με δείχνετε κοντά. Θέλω να μου πεις εσύ πως αντιδράς σε αυτές τις πολύ γλυκές στιγμές που αισθάνεσαι πολύ κοντά σου ανθρώπους. Ανθρώπους που βρέθηκαν σε δύσκολη στιγμή αλλά την ξεπέρασαν γιατί είχαν ανθρώπους που τους αγαπούσαν δίπλα τους. Πώς αισθάνομαι για τους ανθρώπους που θα έχουν την τύχη να μιλάω ώρες έχουν... γι' αυτό χωρίς να θέλω. Άλλο θέλω να με ρωτάς πώς αισθάνομαι για ανθρώπους τι που θες να πεις, είχαν σε μπέρδεψα με αυτά που είπα. Δεν ήμουν σαφής σε αυτό που είπα. Ναι, αλλά με ρώτησες κάτι πολύ γενικό. Να πω τη γνώμη μου για ανθρώπους που είχαν την τύχη να έχουν ανθρώπους δικούς τους, δίπλα τους. Εσύ, δικοί σου φίλοι, κάποια στιγμή πέρασαν πολύ δύσκολη στιγμή. Α, εγώ ήμουν δίπλα. Απρόσμενη. Ναι. Εσύ ήσουν δίπλα του. Εάν εγώ θα περάσω ή όταν πέρασα κάποιες δύσκολες στιγμές, δεν νομίζω ότι ήταν όλοι δίπλα μου. Δεν ήταν όλοι δίπλα σου. Θέλω να σου πω ότι εκεί πια είναι καθαρά θέμα υποκειμενικό. Εγώ έχω τα κότσια να μην με νοιάζει στη δύσκολη, την περνάω και μόνη μου. Και να ξαναβρεθεί κοντά του. Φυσικά. Και ούτε με ενδιαφέρει. Χωρίς να συμβαίνει και τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που είναι αδύναμοι. Και όταν τους αφήσεις και τους εγκαταλείψεις, πραγματικά αυτό τους δίνει άλλη μία όθηση για κάτω. Άρα δεν λειτουργήσε τα αποδοτικά, δεν ήσουν δίπλα μου, άρα χαίρετε. Όχι. Απλώς ξέρω σε αυτή τη ζωή ότι πρέπει. Και να το έχεις και εσύ καλά υπόψη σου, ότι είμαστε μόνοι μας και είναι πολύ καλά να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, αλλά να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι ότι με τα δικά μας κότσια πρέπει να στεκόμαστε και να συνεχίζουμε. Και στις καλές και στις στραβές. Μπορούμε και χωρίς πατερίτσες. Σίγουρα. Πες μου κάτι. Σίγουρα δεν θέλουμε πατερίτσες, με τίποτα. Εντάξει, δεν με πάρεις. Σ' αγκαλιάζω κάθε βράδυ και σου μιλώ και κλέβω της αγάπης σου το χάδι. Έτσι όπως με κοιτάς ίσια στα μάτια, βλέπεις πως με έκανε ο χωρισμός κομμάτια. Κάτι μίλα μου λοιπόν, πικρό μου παρελθόν, μίλα μου λοιπόν. Πες μου κάτι μίλα μου λοιπόν, δεν ζω πια στο παρόν, μίλα μου λοιπόν. Πες μου κάτι να αποκοιμηθώ, να ησυχάσω. Σ' ένα όνειρο να μπω να βυθίσω, να
σε ξεχάσω. Σαν ασθένω στα σκοτάδια και σε ζητώ και ψάχνω του ερωτά μας τα σημάδια. Αβάσταχτες οι νύχτες μακριά σου, πως μπόρεσες και κάνες πέτρα την καρδιά σου. Πες μου κάτι, μίλα μου λοιπόν, πικρό μου παρελθόν, μίλα μου λοιπόν. Πες μου κάτι, μίλα μου λοιπόν, δε ζω πια στο παρόν, μίλα μου λοιπόν. Πες μου κάτι, να αποκοιμηθώ, να ησυχάσω, σ' ένα όνειρο να μπω, να βυθιστώ, να σε ξεχάσω. Κάτι, μίλα μου λοιπόν, πικρό μου παρελθόν, μίλα μου λοιπόν. Πες μου κάτι, μίλα μου λοιπόν, δε ζω πια στο παρόν, μίλα μου λοιπόν. Πες μου κάτι, να αποκοιμηθώ, να ησυχάσω, σ' ένα όνειρο να μπω, να βυθίσω, να σε ξεχάσω. Ησυχάσω, σ' ένα όνειρο να μπω, να βυθίσω, να σε ξεχάσω. Σ' ένα όνειρο να μπω, να βυθίσω, να σε ξεχάσω. Κάτσω, μπορώ να κάτσω. Θέλεις να κάτσεις. Ναι, να κάτσω θέλω. Ναι, ναι. Και δεν έχω καταλάβει και όλα αυτά που μου είπες. Ναι, θέλω να έρθω. Ναι, ρωτούσες, είσαι και περίεργη σύμψα. Μα ήρθες, έβγαλες ένα μονόλογο και μπήκαμε όλοι σε αυτό το γιατί θες να τα ψυχολογικό. Εκεί ήρθες, μίλησες στην κάμερα, κοιτάς εμένα, πρέπει να μου κάνεις και μια ερώτηση. Πρέπει να καταλάβω το θέμα. Άσχετο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρωτούσες μια ώρα από εκεί τώρα που τραγουδούσες και τώρα να ρωτούσες κιόλας και με το βλέμμα τσιτωμένο να μάθεις τι ποιος και τι. Θες να σου γνωρίσω τον κύριο. Βέβαια. Για να μην σου πω ότι φαντάστηκα μετά όλη αυτή την εισαγωγή που έκανε. Καταλαβαίνω. Η κυρία Πολίνα. Αν το πω τώρα. Τέλος πάντων. Ναι. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Μόρας. Γνωριζόμαστε. Γεια σας. Γεια χαρά. Το χειροκρότημα καταλαβαίνεις τι είναι. Διευθυντής παραγωγής στο Star Cafe. Ωραία. Κατά το δικό σου τραγούδι και το δίσκο σου, αρχίσαμε έτσι μαζί με τον Κώστα και με όλα τα παιδιά, όλη την παρέα του Star Cafe, να γράφουμε ιστορία, τη δική μας ιστορία. Και κάπου ο Κώστας που αρχίσαμε και γράφαμε ιστορία, σκόνταψε και έπεσε. Εντάξει, τελείωσε. Κατάχαμα. Αυτό. Εντάξει, τι είναι τώρα, πού είναι το τραγικό. Έπεσε, χτύπησε. Δεν σκόνταψε είναι... μόνο και έπεσε, αλλά... ήρθε και νταλίκα. Κατάλαβες. Έτσι πως ήρθες και μίλησες την νόμιζα. Τι. Ότι ήρθε ο οδηγός στο αεροπλάνο. Τι να πω, λέω ήρθε, με αυτή, λέω ήρθε, έτσι τρελάθηκα, λέω δεν το πιστεύω αυτό που κάνει. Δεν θέλεις να ρωτήσεις τον άνθρωπο πώς το δεν θέλω να του θυμίσω, όχι δεν τι θέλω. Τι να του θυμίσεις, μια χαρά μπορώ είναι, να σου πω κάτι, μου κάνεις μια ερώτηση τώρα, εντάξει, πέραν τις πλάκες και αυτά τις αχλαμάρες που λέμε. Mm-hmm. Με ρώτησες προηγουμένως και σου είπα ότι πιστεύω στο, ότι ο, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι αισιόδοξος. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει φοβερά αποθέματα. Δεν τον βλέπω πεσμένο ψυχολογικά. Καθόλου. Όχι φυσικά. Ένα ζευγάρι αφήσαμε... πατερίτσες. Τις είχα κι εγώ πριν από 1,5 χρόνο που είχα κάνει μηνίσκο. Εντάξει, έγινε. Ψυχολογικά πρέπει να το ξεπεράσει. Να σου πω κάτι. Δεν μπορούμε όμως και τις δυνατές συγκινήσεις. Το κρεβάτι τον αφήσαμε, κοιντήθηκε και ήρθε. Είδες λοιπόν ότι όσοι αγαπάνε έρχονται.
Λοιπόν, και για σημαίνει, να σας τσακίσω λοιπόν, ακόμη αγαπάει πολύ την εκπομπή του. Αγαπάει πάρα εσένα πολύ την εσένα και όλους τους συνεργάτες και αυτό είναι καταπληκτικό που συνέβη σήμερα. Δεν συμβαίνουν μόνο κακά πράγματα όταν έρχομαι. Έμαθα ότι θα είναι και η Πολίνα. Και χειρονομίες σαν την καλεσμένη. Δεν θέλω να την ξαναφέρετε, σας παρακαλώ. Δεν θα ξανάρθω κατευθείαν στα χιόνια, θα πάμε. Βεβαίως. Με το διευθυντή παραγωγής. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να ξαναβάλουμε πατερίτσες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μας πειράζει. Ανεβαίνουμε χιονοδρομικό και κατεβαίνουμε με χίλια. Είναι μια άλλη εμπειρία. Θέλω να συντονιστούμε και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ό,τι θες. Αυτό που έχω να πω εγώ, θέλω να το πω σύντομα. Να, όπως ακουστεί, να περάσει κιόλας, γιατί είμαστε και ευσυγκίνητοι και όλα αυτά. Σε και βλέπω, δεν θέλω να τα πάθουμε στον αέρα. Λοιπόν, με το που ολοκληρώσω εγώ, ναι, θα σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Βεβαίως. Μα πάρα πάρα πολύ. Και εγώ. Θα ευχαριστήσω και τους φίλους που παρακολούθησαν και σήμερα το Star Café. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει εκτός των άλλων να σου πω ότι μου φτιάξεις πάρα πολύ το κέφι. Και δίνεις άλλο αέρα για μέσα στο πλατό με το που μπαίνει. Ευχαριστώ. Είστε μια από τις αγαπημένες μου εκπομπές. Δεν ξέρω γιατί. Ωραία, τώρα στη θέση σου. Φοβερό παιδί. Αυτός είναι ο τρόπος. Είναι τραγικό δηλαδή. Και θα ήθελα εδώ με τον Κώστα μου. Θα μας δώσετε έτσι το δικαίωμα για σήμερα να ολοκληρώσουμε μαζί την εκπομπή και συνέχεια να περάσουμε στην Πολίνα που θα σας αποχαιρετήσει με τραγούδι. Όταν έγινε ό,τι έγινε, εμένα μου το έκρυβαν ολόκληρο το Σαββατοκύριακο για να μην στεναχωρηθώ, για να μην με επηρεάσει και όλο αυτό το γεγονός, γιατί ο Κώστας είναι πάρα πάρα πολύ κοντά μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και τυχαία, επειδή ψάρωσα την αρχισυντάκτρια που με πήρε για άλλο λόγο τηλέφωνο, τελικά μου το ξεφούρνησε. Λοιπόν, πάμε να τον δούμε τον Κώστα, μπαταρισμένος, άλλο χρώμα, όχι αυτό το ροδαλό που βλέπετε τώρα γεμάτο υγεία. Και ήταν σε κατάσταση λίθαργου και τον έβλεπα από το διάδρομο, οπότε άνοιξε τα μάτια του. Πάω κοντά του και δακρυσμένος μέσα σε όλο αυτό το χάλι, τώρα τον βλέπετε, χάλι ήταν, ένα σκέτο χάλι, γυρίζει και μου λέει, εγώ σε ένα μήνα θα είμαι κοντά σας πάλι. Εσύ όμως και το Star Café, Star Café, αυτό που είναι να κάνετε, πρέπει να το κάνετε. Δίπλα σου να είμαι, το τραγούδι από την Πολίνα, για σένα. Σου με φτιάχνει, με σηκώνει και η φωνή σου τραγικά μ' αναστατώνει. Μες στη ματιά σου η καρδιά μου ξεφαντώνει. Μαζί σου πέφτω στον κρεμό, γίνομαι σκόνη. Δίπλα σου να με, κι όπου να με. Δίπλα σου να με, κι όπως να με. Δίπλα σου να με, κι ως την άκρη του κόσμου. Μαζί σου πάω, δίπλα σου να με, κι όπου να με. Δίπλα σου να με, κι όπως να με. Δίπλα σου να με, και στην κολάσια χώμα. Μαζί σου μπαίνω στο χώμα. Σου στα ύψη μ' ανεβάζει και η φωνή σου τις αισθήσεις μου ταράζει. Μες στη ματιά σου η ζωή μου χρωμαλάζει. Μαζί σου πέφτω στη φωτιά και δεν με νοιάζει. Δίπλα σου να με, κι όπου να με. Δίπλα σου να με, κι όπως να με. Δίπλα σου να με, κι ως την άκρη του κόσμου. Μαζί σου πάω, δίπλα σου να με, κι όπου να με. Δίπλα σου να με, κι όπως να με. Δίπλα σου να με, και στην κολάσια ακόμα. Μαζί σου μπαίνω στο χώμα.
σου να με, κι όπου να με, δίπλα σου να με, κι όπως να με, δίπλα σου να με, κι ως την άκρη του κόσμου. Μαζί σου πάω, δίπλα σου να με, κι όπου να με, δίπλα σου να με, κι όπως να με, δίπλα σου να με, και στην κόλαση ακόμα. Μαζί σου μπαίνω στο χώμα.